Θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχει και ένα χθεσινό ψήφισμα από το Δήμο Βόλβης κατά της εκμετάλλευσης που θα πρέπει να αναφερθεί, γιατί είναι ένα ακόμα στοιχείο σε αυτόν τον αριθμό παραγόντων ουσιαστικά. Λοιπόν, να καλέσω καταρχήν στο βήμα τον κύριο Παναγιωτόπουλο Κυριάκο, καθηγητή εδαφολογίας στην Ιδιωτική Σχολή του Αριστολού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Το θέμα του κύριου καθηγητή, κύριου Παναγιωτόπουλου, είναι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους εσάς, όλες και όλους εσάς που ήρθατε για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι πρόκειται να συμβεί με την πρόοδο της σχεδιαζόμενης εξορρεκτικής διαδικασίας στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δούμε τι θα γίνει και από εκεί και πέρα να δούμε αυτά τα διάφορα έργα, διάφορες δραστηριότητες, τι επιπτώσεις θα έχουν στις υπόλοιπες δραστηριότητες που ασκούν οι άνθρωποι και στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή της γης. Πολλά αναλυθεί λέγονται ως προς το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Ποια έργα θα γίνουν, τι θα χρησιμοποιούνται, ποια χημικά αντιδραστήρια εδώ, ποια χημικά αντιδραστήρια εκεί. Και εγώ θα αναφερθώ σε αυτά που λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι αριθμός θα υπάρξει στις διαφάνειες και θα αναφέρω και εγώ, προέρχεται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και για του λόγου του αληθές, έχω σελίδες από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται αυτά τα στοιχεία και τα οποία θα καταθέσω στο Προεδρείο. Γιατί μέχρι και χθες και προχθές σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, ο καθένας από την εταιρεία έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε. Λοιπόν, ας δούμε καταρχήν την περιοχή, το χάρτη της περιοχής. 317.000 στρέμματα, που ξεκινάει πέρα από την Ολυμπιάδα, περιλαμβάνει Βαρβάρα, Στανό, Αρναία και φτάνει από κάτω, Μεγάλη Παναγία, και φτάνει στα όρια του Γωματίου και λίγο πιο έξω από την Ιερισσό. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Θα γίνουν διάφορα υποέργα στις διάφορες περιοχές. Στο Στρατόνι, στην Ολυμπιάδα, στο Μαντεμπλάκο, στις Σκουριές. Εδώ στις Σκουριές που είναι και η χειρότερη εκδοχή, αν θέλετε, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν να κάνουν. Θα το δούμε περισσότερο αναλυτικά από τα άλλα, από τις άλλες περιοχές, από τα άλλα υποέργα. Όχι ότι τα άλλα είναι... Όχι ότι τα άλλα υποέργα είναι αθώα και αυλαβή, αλλά αυτό διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα. Εδώ, επομένως, θα γίνει ένα επιφανειακό και υπόγειο αργότερα μεταλλείο. Θα γίνει ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων και δύο τεράστια φράγματα όπου θα ρίχνουν μέσα τα απόβλητα μετά την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος. Επειδή οι μεταλλεία συμβαίνουν και υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες για χρόνια, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και όλα αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν, καταλαβαίνει κανείς ότι από όλα αυτά, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό το έργο που έχουν στο μυαλό τους. Σε μια περιοχή που ούτε είναι πουθενά απομακρυσμένη, σε καμιά, ξέρω εγώ, στην Ανταρκτική, ούτε είναι έρημη, ούτε είναι ακατοίκητη. Αλλά αυτά πρόκειται, σχεδιάζουν να τα κάνουν στη Χαλκιδική, που είναι, ξέρουμε όλοι μας τι είναι, και επομένως μια τέτοια μικρή περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει ένα τόσο μεγάλο βάρος, δεν μπορεί να το αντέξει. Τώρα εδώ θα έχουμε μια κατάληψη, και όπου επαναλαμβάνω, δίδονται νούμερα, υπάρχουν και τα αντίστοιχα στις σελίδες μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περιοχή κατάληψης σύμφωνα με αυτήν θα είναι 2.579 στρέμματα. Συν κάπου θα αποθέσουν το επιφανειακό έδαφος. Το επιφανειακό έδαφος που θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αργότερα. Επομένως έχουμε μεγαλύτερη έκταση θα καταληθεί, το σημαίνει κόψιμο δέντρος, όλη αυτή την έκταση, πλήρης καταστροφή της βλάστησης, θα χαθεί το δάσος και για να κάνουν αυτή τη δουλειά ψάχναν υλοτόμους. Είμαι, νομίζω, έχω ηθική υποχρέωση να αναφέρω
ότι τρεις συνεταιρισμοί υλοτόμων από την περιοχή, από τη Μεγάλη Παναγία, την Ιερισσό και το Παλαιοχώρι, δεν δέχθηκαν να πάνε να εργαστούν στην καταστροφή του δάσου τους. Λοιπόν, μιλήσαμε για επιφανειακή εξόρυξη, για να αποφύγουν την είσοδο νερού μέσα στο επιφανειακό μεταλλείο. Θα κάνουν 9 γεωτρήσεις, οι οποίες θα φτάσουν 140 μέτρα βαθύτερα από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό σημαίνει καταρχήν θα γρηστευτούν όλες οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Θα εξαφανιστούν πηγές, θα στερέψουν ποτάμια που ιδρεύουν ή αρδεύουν τη μεσή περίπου Χαλκιδική. Έτσι θα ξεραθεί το δάσος στον Κάκαβο και το βουνό θα στεγνώσει, θα ξεραθεί για πολλά χιλιόμετρα. Θα έχουμε μια ερημοποίηση της περιοχής, η οποία σταδιακά θα προχωράει. Και άμα καταστραφεί το δάσος, θα έχουμε πλημμύρες και διαβρώσεις. Θα έχουμε απώλεια και εδάφους και νερού. Ρύπανση των εδαφών, ρύπανση των νερών και των καλλιεργειών σε χαμηλότερα σημεία όπου θα κατεβαίνουν αυτές οι λάσπες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Και τελικά, επειδή τα νερά κάποια στιγμή φτάνουν και στη θάλασσα, θα έχουμε και ρύπανση της θάλασσας. Τώρα, αυτή η επιφανειακή εξόρυξη. Θα βγάζουν χρυσό από μέσα. Δέστε σε τι ποσότητες. Ούτε ένα γραμμάριο σε έναν τόνο. Ούτε ένα γραμμάριο σε 1000 κιλά. 0,89 γραμμάρια η μέση περιεκτικότητα σε χρυσό του μεταλλεύματος. Και εδώ θα κάνουν ένα όριγμα που θα έχει διάμετρο 705 μέτρα και βάθος 220 μέτρα. Έχω ένα ερωτηματικό. Ενώ σε πολλά σημεία αναφέρονται αυτά τα νούμερα, σε κάποιο άλλο σημείο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λένε ότι μπορεί να πάμε και στα 300 έως και τα 400 μέτρα. Είναι εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το βρω. Εν πάση περιπτώσει θα σας τα παραδώσω. Επομένως, αυτά τα νούμερα που δίνουν και λένε και όλα προφορικά, δεν μπορεί κανένας να τα έχει εμπιστοσύνη. Γιατί κάποιες σελίδες παρακάτω, αυτά αναιρούνται από κάποια άλλα στοιχεία. Η παραγωγικότητα, η δυναμικότητα, 24.000 τόνοι τη μέρα με συνεχή λειτουργία, 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια ποσότητα θα την αποθηκεύουν σε ένα σωρό, από τον οποίο σωρό θα το αφοδοτούν το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Η επιφανειακή εξόρυξη θα κρατήσει 11 χρόνια και θα εξορυχθούν 8 εκατομμύρια τόνοι. Μετά θα υπάρχει υπόγεια για 20 χρόνια και θα εξορυχθούν 4,5 εκατομμύρια τόνοι. Το λέω αυτό επειδή λένε ότι κατά βάση θα είναι υπόγεια η εξόρυξη. Πώς κατά βάση η μισή παραγωγή θα είναι από το υπόγειο σε σχέση με το επιφανειακό. Επομένως, προσπαθούν όλο να αλλάξουν τα πράγματα από την πραγματική τους μορφή. Και η εξόρυξη... Το χρόνο, όχι σύνολο. Ναι. Πάλι στο ίδιο καπαρόμαστε είμαστε. Και η εξόρυξη θα γίνεται με εξκαφή καταρχήν και με ανατινάξεις, με φουρνέλα. 4 έως 6 τόνοι εκρηκτικών την ημέρα. Τόνοι. 4 έως 6 τόνοι εκρηκτικών την ημέρα. Για να δούμε έτσι μια για τι πράγμα μιλάμε. Θα έχουμε δηλαδή ένα όριγμα αυτής της μορφής και φυσικά με τα φουρνέλα θα έχουμε την έκκληση τεραστίων ποσοτήτων σκόνης. Βλέπουμε το σύνολο, από εκεί εσείς δυστυχώς δεν το βλέπετε. Η σκόνη αυτής της μορφής μετά από ένα φουρνέλο. Πώς είναι αυτή η σκόνη? 2.162 τόνοι την ώρα από το μεταλλείο, από τις εκρήξεις. 2.000 και τόνοι σκόνης την ώρα. Και από εκείνο το σωρό που θα έχουν, με τον αέρα, με τις βροχές, με τον αέρα θα υπολογίζουν να φεύγουν άλλοι 950 τόνοι. Ένα σύνολο δηλαδή πάνω από 3.100 τόνους την ώρα. Τώρα τι είναι αυτή η σκόνη, τι περιέχει, τι είναι? Δεν είναι τίποτα άλλο αυτή από σκόνη μεταλλεύματος. Και το μετάλλευμα περιέχει θιούχες ενώσεις βαρέων μετάλλων. Ενώσεις του θείου, του θιαφιού, με κάποια μέταλλα που τα λέμε βαριά επειδή είναι βαριά, αλλά τυχαίνει να είναι και πολύ επικίνδυνα, πολύ τοξικά για οποιοδήποτε οργανισμό. Όλα τα βαριά μέταλλα υπάρχουν για να μην έχουμε κανένα παράπονο. Κάποια από αυτά, χαλκός, ήλιος, μαγκάνιο,
είναι χρήσιμα, απαραίτητα θρεπτικά για όλους τους οργανισμούς, αλλά σε μικρές αναλογίες. Αν αυτά βρεθούν σε μεγάλες ποσότητες, τότε έχουν τοξική δράση και είναι πολύ επικίνδυνα για κάθε οργανισμό. Τα υπόλοιπα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το αρσενικό, ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, τα οποία είναι πολύ τοξικά και σε ελάχιστες αναλογίες. Και σε ελάχιστες. Τώρα αυτή η σκόνη που είδαμε θα μετακινείται στον αέρα και θα πηγαίνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα πέφτει στο έδαφος, στα φυτά, στα νερά, στη θάλασσα. Για την απόσταση, να μην πω τίποτε, αφού ξέρουμε όλοι μας ότι η σκόνη έρχεται από τη Βόρεια Αφρική μέχρι εδώ, που είναι 1100 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση χονδρικά. Επομένως, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτή η επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων δεν αφορά τη Χαλκιδική μόνο. Αφορά τουλάχιστον και τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον και τη Θεσσαλονίκη, άμεσα. Γιατί η απόσταση Σκουριές Θεσσαλονίκη είναι 62 χιλιόμετρα. Ούτε το 1/20 της απόστασης Σαχάρα Ελλάδα, Σαχάρα Θεσσαλονίκη. Τώρα η σκόνη μπορεί να, με το νερό της βροχής να πέσει, να διαλυτοποιηθεί στο νερό της βροχής και να πέσει ως όξινη βροχή που είναι καταστρεπτική και ρυπαίνει εδάφη νερά και βλάστηση καλλιέργειες. Τώρα για να πάρουμε μια εικόνα αυτών των αποστάσεων, ο Πολύγυρος απέχει από εκεί 22 χιλιόμετρα, η Ερυσός 17, 22 με 25 χιλιόμετρα είναι και η Νικήτη, ο Άγιος Νικόλας, η Ορμήλια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν κάνουμε έναν κύκλο με μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων όπου έχουν διαπιστωμένα, παθαίνουν ζημιές, ρυπαίνονται εδάφη, καλλιέργειες, ζώα, άνθρωποι κλπ, πιάνουμε τη μισή σχεδόν τη Χαλκιδική και ένα μεγάλο κομμάτι του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη θάλασσα από την πλευρά του Στριμωνικού κόλπου αλλά και του Συγκητικού. Τώρα αυτό το μετάλλευμα θα το αλέθουν, θα το επεξεργάζονται με κάποια χημικά αντιδραστήρια για να το εμπλουτίσουν. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τη μελέτη στις Σκουριές δεν θα χρησιμοποιούν κυάνιο, αλλά θα χρησιμοποιούν κυάνιο ίσο με 325 κιλά την ημέρα στα άλλα τρία μεταλλεία, στο Στρατόνι, στην Ολυμπιάδα και στο Μαντεμπλάκο. Αυτό να γίνει καθαρό. Αυτό που λένε δηλαδή, μα δεν θα χρησιμοποιήσουμε κυάνιο, είναι ψέμα. Αυτό θα το μεταφέρουν το επεξεργασμένο μετάλλευμα, αυτό το εμπλουτισμένο, και ακούστε, από κάθε τόνο, από κάθε 1000 κιλά, εκείνο που θα παίρνουν θα είναι 20 κιλά, 20 κιλά από τα 1000. Τα υπόλοιπα 980 θα είναι το απόβλητο. Παίρνουν το 2%, το κάνουν όλο απόβλητο, το ρυπαίνουν με χημικά και με τα βαριά μέταλλα που υπάρχουν μέσα και το αφήνουν εκεί. Επομένως και αυτές τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων θα τις ρίχνουν σε δύο τέλματα, σε δύο φράγματα που θα κατασκευάσουν μέσα σε ρέματα στην περιοχή και θα έχουν τα φράγματα ύψος το ένα 143 και τα άλλο 131 μέτρα. Φαντάζεστε γιατί όγκους αποβλήτων θα ετοιμάζουν αυτά τα φράγματα. Που αυτός ο όγκος είναι περίπου 44 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι. Και αυτά τα απόβλητα αυτά μέσα στα τέλματα ποτέ δεν πρόκειται να αδρανοποιηθούν. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν ακίνδυνα. Και όταν λέω ποτέ, λέω για τουλάχιστον 1000 χρόνια. Αν γίνουν μετά μπορεί δηλαδή να αδρανοποιηθούν. Έτσι αυτά τα δύο τέλματα θα αποτελούν μια μόνιμη τοξική ορολογιακή βόμβα. Και να θυμίσουμε για όσους δεν το ξέρουν, αυτά θα κάθονται πάνω σε ένα ρήγμα. Θα κάθονται σε μια περιοχή που μόνο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έδωσε 3 σεισμούς πάνω από 7 ρίχτερ. Μεταξύ των οποίων και το 1932 που καταστράφηκε πολλά χωριά της περιοχής. Και εκεί κάνουμε εμείς τέτοιες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
Τώρα θα έχουμε και όξινες απορροές, αυτά τα στραγγίσματα, τα όξινα που βγαίνουν από... τα οποία θα επιτείνουν τη ρήπανση σε εδάφους νερών, θάλασσας με βαριά μέταλλα. Τώρα το έδαφος θα γίνει ακατάλληλο για οποιαδήποτε καλλιέργεια με όλα αυτά και αρκεί εδώ να τονίσω ότι για να σχηματιστεί έδαφος με βάθος περίπου ένα μέτρο όσο να είναι έδαφος που να μπορεί να καλλιεργηθεί χρειάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Επομένως, εμείς σε κάποιους μήνες ή σε κάποια χρόνια πάμε να καταστρέψουμε ό,τι φύση, ό,τι η γη έκανε σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Τώρα, επιπτώσεις στη γεωργία μερικά πράγματα. Εδώ σκόνη που θα κυκλοφορεί, θα πέφτει πάνω στα φύλλα των φυτών, παρεμποδίζει κατά αυτόν τον τρόπο όλες τις βασικές λειτουργίες με κυριότερη τη διαπνοή και την φωτοσύνθεση που αυτές οι λειτουργίες είναι που διατηρούν τη ζωή πάνω στη γη. Θα απορροφώνται από τη σκόνη, θα απορροφώνται από τα φύλλα βαριά μέταλλα που υπάρχουν στη σκόνη. Τα φυτά θα αναπτύσσονται μέσα πάνω σε ρυπασμένο έδαφος, επομένως θα απορροφούν βαριά μέταλλα και από το έδαφος με τις ρίζες τους. Έτσι θα έχουμε συσσόρευση αυτών των τοξικών μετάλλων σε όλο το φυτό, από τη ρίζα μέχρι την κορυφή. Και έτσι τα φυτά δεν αναπτύσσονται, γυρνάνε γρήγορα, ξηραίνονται, μαραίνονται και τέτοιες επιπτώσεις έχουμε σε όλη τη φυσική βλάστηση και σε όλα τα καλλιεργούμενα φυτά. Αλλά και αν δεν μαραθούν, αν δεν νεκρωθούν τα φυτά, έχουμε αυξημένη ποσότητα βαριών μετάλλων σε όλα τα φυτικά προϊόντα, είτε αυτά είναι καρποί, είτε είναι σπόροι, είτε είναι νοπά, λαχανικά. Έτσι τα βαριά μέταλλα μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα. Σε οποιοδήποτε, σε όλες τις περιοχές της γης που υπήρχαν μεταλλεία ή εξακολουθούν να υπάρχουν, και ιδιαίτερα μεταλλεία χρυσού, έχουν διαπιστωθεί πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες που εξακολουθούν να υπάρχουν και τώρα, αν και τα μεταλλεία αυτά, αυτές οι δραστηριότητες, σταμάτησαν πριν από δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια. Επομένως, δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει, δηλαδή η ρύπανση του περιβάλλοντος, δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει όσο θα λειτουργούν τα μεταλλεία. Θα είναι για πάντα, στο διηνεκές. Τώρα και σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, είτε πρόκειται για πλούσιες χώρες, ή φτωχές, για αναπτυγμένες, υποανάπτυκτες, έχουμε τέτοια, παρατηρήθηκαν τέτοια κρούσματα, αν θέλετε, ρύπανσης, εδάφους και καλλιεργειών και έχω έναν ενδεικτικό κατάλογο έτσι, χωρών από όλο τον κόσμο. Έχω υπογραμμισμένη την Κύπρο. Εκεί κατά την αρχαιότητα λειτουργούσε ένα μεταλλείο. Και σήμερα ακόμη η περιοχή γύρω είναι ρυπασμένη. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί τίποτε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό. Αλλά και στη χώρα μας, το Λαύριο έχει τουλάχιστον 30 χρόνια που σταμάτησαν οι εξορυκτικές εργασίες, αλλά ακόμη και σήμερα η Δημοτική Αρχή συμβουλεύει τους κατοίκους να μην καλλιεργούν λαχανικά ελιές αμπέλια και να μην μαζεύουν άγρια χόρτα. Και επίσης, να μην αφήνουν τα παιδιά να παίζουν με τα χώματα. Στη Γερακινή είχαμε κάτι παρόμοια κρούσματα, κάτι δεκαετία του 60, μετά από λίγα χρόνια που έγινε η άρχιση λειτουργία μιας ενός καμινιού που καίγανε λευκόλιθο, μετά από λίγα χρόνια, λόγω αυτής της τάχτης και της σκόνης που έβγαινε το καμίνι και σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων, πάθαν μεγάλες ζημιές καλλιέργειες σιταριού, σιτηρών και ελιάς. Σήμερα τα 4 χιλιόμετρα μπορεί να έχουν περισσότερο, ναι. Δηλαδή η ρύπανση να έχει επεκταθεί περισσότερο. Τώρα σε όλα τα γνωστά φυτά, στα σιτηρά, από τα πιο γνωστά και αυτά που καλλιεργούνται, στη Χαλκιδική να αναφέρω, μπαίνουν στο σπόρο τα βαριά μέταλλα, στην άμπελο υπάρχουν στα φύλλα και επομένως πάνε στο κρασί, πάνε στα διάφορα αποστάγματα που βγάζουμε από τα σταφύλια. Στην ελιά μαζεύεται τους καρπούς και επομένως πάει και στο λάδι και στην ελιά έχουμε και ακαρπία για πολλά χρόνια. Είναι φυσικό ότι για οποιοδήποτε οργανισμό όπως τα παραγωγικά ζώα
που ζουν σε ένα περιβάλλον που όλα γύρω τους αλλά και η τροφή τους είναι ρυπασμένη με βαριά μέταλλα, και σε αυτά να συναντήσουμε, να έχουμε επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους, στην υγεία και στην επιβίωση ακόμη αυτών των ζώων. Και έτσι έχουμε διάφορα συμπτώματα που εμφανίζονται με τη μορφή διαφόρων παθήσεων ή γενετικών ανομαλιών ή αποβολές εμβρίων και καταλήγουν σε παράλυση και θάνατο. Αλλά και πριν από την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων έχουμε αυξημένη παρουσία των βαρέων μετάλλων σε όλα τα ζωικά προϊόντα, δηλαδή τυρί, γάλα, κρέας, αυγά και οτιδήποτε άλλο. Είχαμε κάτι τέτοιο στη Χαλκιδική, στην Ολυμπιάδα, μέσα σε περιοχή που υπάρχουν μεταλλεία και θέλουν να τα επεκτείνουν ακόμη περισσότερο, όταν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Χαλκιδικής έβγαλε απόφαση το 2010 να απομονώσει την εκτροφή, τα κοπάδια δύο κτηνοτρόφων και να απαγορεύει την έξοδό τους τόσο των ζώων όσο και των προϊόντων τους από τα όρια της εκμετάλλευσης, γιατί βρέθηκαν αυξημένες ποσότητες μολύβδου σε γάλα των ζώων αυτών. Τώρα αυτό ήρθε στα χέρια μας 2 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοση αυτής της απόφασης. Θέλω να πω, αυτά δεν κοινολογούνται, επομένως τέτοιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερες και περισσότερο πρόσφατες. Αλλού φυσικά ήδη καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που επέρχεται, όπως στην περιοχή της Θράκης, όπου μια γαλακτοβιομηχανία προειδοποιεί τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι δεν θα αγοράζει το γάλα αν ξεκινήσει η εξόρυξη χρυσού εκεί στις σάπες. Είναι σαν να τους παροτρύνει, κάντε κάτι, γιατί μετά, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα, ότι τα προϊόντα σας δεν θα περπατάνε, δεν θα αγοράζουν, θα περπατάνε στην αγορά και επομένως θα είναι άχρηστα. Τώρα λίγα λόγια με τη μελισσοκομεία, αλλά από ό,τι τυχαίνει να μιλήσω για μελισσοκομεία, βλέπω απέναντι τον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα του Θρασιβούλου και κομπλάρο, για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι καθηγητής μελισσοκομείας στη Γεωπονική Σχολή. Αλλά αυτά τα στοιχεία εκείνος μου τα έδωσε προκαιρού όταν βγάλαμε το πόρισμα της σχολής μας. Λοιπόν, στη Χαλκιδική υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός μελισσιών, κυψελών, που γίνονται ακόμη περισσότερες κατ' το φθινόπωρο, γιατί τις φέρνουν και από άλλες περιοχές. Τώρα αυτή η σκόνη περιβόητη για την οποία μιλήσαμε, που περιέχει βαριά μέταλλα, θα πάει και θα κολλήσει πάνω στο άσπρο μελίτωμα των πεύκων. Θα υπάρχει στο νέκταρ και στη γύρη των λουλουδιών. Ό,τι πάει να μαζέψουν οι μέλισσες για τη διατροφή τους και για την παραγωγή των προϊόντων τους θα είναι ρυπασμένο με βαριά μέταλλα. Αυτό το ρυπασμένο πια υλικό το μεταφέρουν οι μέλισσες στην Κυψέλη, ρυπαίνονται όλα τα προϊόντα τους, καταστρέφονται τα μελίσσια. Αλλά ο λόγος για τον οποίο έχει σημασία η μελισσοκομεία και οι μέλισσες δεν είναι μόνο για να παίρνουμε μέλι, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε από κάπου αλλού μέλι. Ίσως κάποιοι, όπως μια κυρία μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μίλησε πολύ απαξιωτικά για τις μέλισσες, τους μελισσοκόμους και όλους αυτούς τους ανθρώπους, ίσως νομίζει το μέλι βγαίνει από καμιά καφετιέρα, από αυτές τις σύγχρονες. Θα υπάρχει κουμπί που να λέει μέλι μεγάλα, ξέρω εγώ, είναι κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε στη σοβαρότητα, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τα προϊόντα της μέλισσας, αλλά και μια πολύ βασική λειτουργία, την επικονίαση, την γονιμοποίηση των ανθέων, που χωρίς αυτό δεν υπάρχουν καρποί, δεν υπάρχουν σπόροι, δεν υπάρχει αναπαραγωγή των φυτικών οργανισμών. Και αυτό αφορά όχι ορισμένα φυτά, αλλά περισσότερο από το 80% των αυτοφυών και των καλλιεργούμενων φυτών. Αντιλαμβάνεται κανείς επομένως ότι χωρίς τις μέλισσες, χωρίς επικονίαση, η γη δεν θα υπήρχε βλάση και η επιφάνεια της γης θα ήταν μια έρημη, μια έρημος. Και σήμερα ακόμη, λόγω των πολυετών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή, η θάλασσα, ο βυθός της θάλασσας μπροστά από το Στρατόνι και γενικότερα ο κόλπος της Ιερισσού έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα σε σχέση με τον Στριμονικό κόλπο, που είναι αμέσως δίπλα και επικοινωνούν. Φαντάζεται ο καθένας επομένως, αν γίνει το έργο, και στη θάλασσα αυτή πέφτουν τα ρυπασμένα νερά, στη θάλασσα αυτή πέφτει η σκόνη του μεταλλεύματος και
θα αναρωτηθεί κανείς, είναι δυνατόν αυτή η θάλασσα μετά να είναι κατάλληλη για αλληλεία ή μπορεί να είναι αυτή η θάλασσα κατάλληλη για αναψυχή, για κολύμπη. Νεκρά ψάρια από καταστροφή ενός φράγματος και ρύπανση του Δούναβη πριν 10 χρόνια στη Ρουμανία, έτσι, για να έχουμε πιο έτσι, οφθαλμοφανείς τις επιπτώσεις. Λοιπόν, μετά από αυτά, νομίζω ότι κανένας δεν πρόκειται να αγοράσει αυτά τα ονομαστά και παραδοσιακά προϊόντα της Χαλκιδικής, ελιές, λάδι, μέλι, ψάρια και οτιδήποτε άλλα, τυριά, που έχουν, βγαίνουν σε, με θαυμάσια ποιότητα στην Χαλκιδική γενικότερα. Και ας έχουν κατορθώσει οι κάτοικοι ορισμένα αυτά να τα κατοχυρώσουν και ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Ποιος θα επισκέπτεται τη Χαλκιδική, για ποιο λόγο, ποιος θα πάει να επενδύσει τη Χαλκιδική. Έτσι, πιστεύουμε ότι όλη η Χαλκιδική θα μπει σε μια μαύρη λίστα. Γιατί θα κάθεται ο άλλος να κοιτάζει, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Αυστραλία που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, αν εκεί που θέλει να πάει απέχει 10 χιλιόμετρα ή 100 χιλιόμετρα, η ζημιά θα γίνει για όλη για τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Τελειώνω πολύ σύντομα, ειλικρινά. Λοιπόν, σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε, σαν συμπεράσματα, ότι ρύπανση αυτή με βαριά μέταλλα όλων των συνιστοσών του περιβάλλοντος, εδάφους, νερού, βλάστησης και άλλα και των ζωικών και φυτικών οργανισμών, θα επεκταθεί και σε αποστάσεις που θα απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα από την περιοχή των μεταλλίων και οι επιπτώσεις αυτές της ρύπανσης θα διαρκέσουν για δεκαετίες και εκατονταετίες. Επομένως, όλες οι αγροτικές δραστηριότητες και όχι μόνο αυτές θα υποστούν πολύ σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες. Μερικά πράγματα. Ποια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποιες άλλες μελέτες, ποιες επιτροπές παρακολούθησης θα μπορούν να μας πούν ότι να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια από πλημμύρες, από σεισμούς, από αστοχίες κλπ. Ή τι να μας πούν όταν μόνοι τους, τι να μας προφυλάξουν και να μας βεβαιώσουν ότι θα μας ασφαλίσει, όταν εδώ μέσα λέμε ότι θα φεύγουν 3.000 τόνοι σκόνη την ώρα. Τι θα κάνει η Επιτροπή Παρακολούθησης, είτε από κατοίκους, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από ανεξάρτητους επιστήμονες, γιατί πολλά τέτοια ακούγονται. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα αγκαλιάσουν τη σκόνη να μην πάει αλλού, να μην έχει σε εκείνο το σημείο, τι μπορείς να κάνεις σε τέτοια φαραωνικού τύπου έργα. Και δεν υπάρχει χώρα στη γη που να υπήρχαν τέτοιες δραστηριότητες που να μην έγινε κάποιο ατύχημα και σε όλες αυτές τις χώρες τηρήθηκαν οι προδιαγραφές, έγιναν σωστές μελέτες, υπήρχαν επιτροπές παρακολούθησης, αλλά δεν αποφεύθηκε το μοιραίο. Και τελευταίο παράδειγμα ήταν η Φιλανδία, που πολλοί δικοί μας την είχαν ως πρότυπο. Το Νοέμβριο έσπασε ένα φράγμα και για 15 μέρες δεν μπορούσαν να το επισκευάσουν, να σταματήσουν τις διαρροές των τοξικών απολύτων. Και όλα αυτά, το μόνο δηλαδή που μπορεί να πει κανείς ως αντίλογο είναι κάποιες θέσεις εργασίας, οι οποίες, προσέξτε, είναι από 892 στο ξεκίνημα έως 1.300. Και εδώ μέσα είναι και αυτοί που δούλευαν εκ των προτέρων. Είναι συνολικές θέσεις εργασίας. Και από τις οποίες για τις κουριές, για αυτό το ανοιχτό μεταλλείο, θα κυμανθούν από 250 στο ξεκίνημα έως 580. Δηλαδή εδώ για τις 580 θέσεις εργασίας γίνεται όλη η δουλειά. Αν και αναφέρονται, έκαλα χθες κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας, μιλούσε για 5.000, ξέρω από πού τα βγάζουν αυτά, δεν ξέρω. Μιλάνε για 565 θέσεις έμεσης απασχόλησης και 315 θέσεις παρακινούμενης απασχόλησης. Τώρα αυτά από πού τα βρίσκουν και πώς τα υπολόγισαν δεν μπορώ να καταλάβω, δεν αναφέρουν τίποτε, όπως φυσικά δεν αναφέρουν τίποτε και για τις τουλάχιστον δεκαπλάσιες θέσεις
που θα χαθούν για πάντα από την περιοχή. Εντάξει. Προφανώς και κανείς από όσους όλα αυτά τα χρόνια παίρνουμε μέρος σε όλη τέτοιου είδους διαδικασίες δεν είπε να κλείσουν τα μεταλλεία και να απολυθούν αυτοί που εργαζόταν. Κανένας ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Απέναντίας θα μπορούσαν πολύ περισσότεροι, θα μπορούσαν τα μεταλλεία να συνεχίσουν όπως δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια και να προσληφθούν πολύ περισσότεροι με σκοπό να αποκαταστήσουν την περιοχή που είναι τόσο ρυπασμένη και χρειάζεται πολλά έργα απορρίπανσης και αποκατάστασης. Επομένως, σε αυτό το ψευτοδίλημα που μας λένε απασχόληση ή περιβάλλον, μια απάντηση υπάρχει, και απασχόληση και περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον είναι ζωή, αλλά για να πάμε σε αυτό το δρόμο χρειάζεται να χαραχθεί και να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική και όχι αυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Και ένα που αφορά όχι όλους μας, νομίζω, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν κατοικούμε. Είναι η χώρα μας τόσο μεγάλη που λέμε άντε δεν πειράζει, ένα κομμάτι θα το θυσιάσουμε αδελφέ για να βρούνε δουλειά, για να γίνει ανάπτυξη ή ανύπαρκτη ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε αυτό το μας περισσεύει κανένα κομμάτι για να το δώσουμε. Σίγουρα όχι. Αλλά γι' αυτό είπα πριν ότι από όποια, σε όποια γωνιά της Ελλάδας κι αν μένουμε έχουμε χρέος και πατριωτικό καθήκον να προστατέψουμε αυτή την περιοχή, να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, όπως εξάλλου επιτάσσει και το Σύνταγμα της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό λοιπόν τον κύριο Θεοχάρη Ζάγα, καθηγητή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστερού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της εισήγησης του κύριου Ζάγκα είναι δάση, παύλα μεταλλευτική δραστηριότητα στην βορειοανατολική Χαλκιδική. Θα ήθελα όμως να δώσω και μία αίσθηση χρόνου. Η προηγούμενη εισήγηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου διήρκησε ακριβώς 30 λεπτά. Προς γνώση και συμμόρφωση. Ήταν πανέμορφη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν τολμώ να το πω ως επίπληξη, αλλά είστε 8 ή 9 στο σύνολο καθηγητές. Είστε πολύ καλός και καλύτερος από μένα στα μαθηματικά. Δέστε πού πηγαίνει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα είμαι σύντομος. Ο νομός Χαλκιδικής έχει έκταση αυτή που βλέπετε, κάτι λιγότερο από 300.000 εκτάρια. Για όσους δεν το ξέρουν, επί 10 είναι στρέμματα. Τα παραγωγικά της δάση καταλαμβάνουν μια έκταση λίγο λιγότερο από 100.000 εκτάρια και ποσοστό γύρω στο 34%. Τα μη παραγωγικά τώρα δάση είναι λίγο παραπάνω, σε ποσοστό 35,4%. Και να σας πω ένα πράγμα, τι διαφέρουν τα μένα από τα δε. Παραγωγικά λέγονται εκείνα που είναι σε θέση να μας δίνουν κατέτος και εκτάριο ένα κυβικό μέτρο το χρόνο, ενώ τα μη παραγωγικά μας δίνουν λιγότερη παραγωγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιτελέσουν έναν πολλαπλό κοινωνικό και οικονομικό ρόλο στην περιοχή, περισσότερο έμεσο και όχι άμεσο όπως τα προηγούμενα. Οι γεωργικές τώρα καλλιέργειες είναι γύρω στο 34% και βλέπουμε από αυτή την απλή στατιστική ότι ισόρροπα είναι κατανεμημένα τα παραγωγικά, τα μη παραγωγικά δάση και οι γεωργικές εκτάσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να έχουμε γεωργία, μπορούμε να έχουμε δασοφωνία σε οικονομική βάση, μπορούμε να έχουμε άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της υπαίθρου και εδώ μπορεί να προκύψει και απασχόληση ξεκινώντας από την προστασία των δασών σε επίπεδο πρόληψης και πηγαίνοντας στη διαχείριση των δασών η οποία έχει απαξιωθεί ως πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια και εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα σε καιρούς κρίσης γιατί να μην αξιοποιούμε αυτόν τον τομέα. Και ενώ οι εισηγήσεις μας προς την κεντρική κυβέρνηση πάνε και έρχονται, απάντηση δεν παίρνουμε. Μήπως θέλουμε τεχνιέντος να παρουσιάζουμε
την ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Και εκτός αυτού προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Μήπως δεν μας ενδιαφέρει η πρόληψη στο θέμα των δασικών πυρκαγιών των δασών, αλλά που ακυρώνει τα πανάκριβα μέσα, τα εναέρια, και μας ενδιαφέρει από πλευράς, αν θέλετε, και άλλου οικονομικού ενδιαφέροντος, μεγάλων παραγόντων της χώρας μας, να κρατάμε αυτά τα μέσα σε βάρος της απασχόλησης. Και συνεχίζω δύο κουβέντες για το θέμα της απασχόλησης με έναν πρόχειρο υπολογισμό στο θέμα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και στο θέμα της συστηματικής διαχείρισης των δασών. Μπορούν να δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας σε επίπεδο επικράτειας. Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή με δασικό πλούτο αξιόλογο, επομένως οι θέσεις αυτές που προτείνονται από την εταιρεία ως θέσεις απασχόλησης και τις αποκαλώ θέσεις θανάτου, γιατί τέτοιες είναι, μπορούν να υποκατασταθούν από αυτές τις θέσεις που προτείνουμε εμείς ως κλάδος, που είναι θέσεις αξιοπρέπειας στη φύση, στην κοινωνία, στο φυσικό περιβάλλον και στο πλαίσιο της αηφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου της χώρας μας. Τα δεδομένα αυτά που είδατε πριν, τα στατιστικά, κατατάσσουν την Χαλκιδική στην 5η θέση από πλευράς συνολικού ποσοστού δασοκάλυψης και στη 10η θέση από πλευράς παραγωγικών δασών. Εδώ βλέπετε σε επίπεδο νομού ποια είναι τα ποσοστά του κάθε δασοπονικού είδους. Στην Κασάνδρα, για παράδειγμα, και στη Σιθωνία έχουμε χαλέπιο πεύκι και το ποσοστό είναι 23%, μαύρη πεύκι σε μικρή αναλογία, οξέα 4% και κάτι, καστανιά λιγότερο από 1%, αλλά έχουμε δριοδάση σε επίπεδο νομού 19%, αήφυλα, πλατήφυλα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, και 1,5% περίπου παραποτάμια δάση με κυρίαρχο είδος τον πλάτανο. Σε ό,τι αφορά το δασαρχείο της Αρναίας, η χαλέπιος πεύκη περιορίζεται στο 8%, η μαύρη πεύκη στο 0,4%. Έχουμε όμως αξιόλογα και ενδιαφέροντα από οικολογική και οικονομική άποψη δάση οξιάς. Εδώ εντάσσονται και τα αρχαίγωνα δάση, τα οποία αναδείξαμε σε προηγούμενες εισηγήσεις και προσπαθούμε να αναδείξουμε την αξία τους. Είναι μια κατηγορία δασών που το ενδιαφέρον ξεφεύγει από την Ελλάδα και μπαίνει στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων. Η καστανιά, που αποτελεί τα πιο ενδιαφέροντα από οικονομική άποψη δάση της χώρας μας, και εδώ είναι σε ένα ποσοστό 2%, αλλά με συμμετοχή, αν θέλετε, στην οικονομική απόδοση των δασών πάνω από 10%. Τα δριοδάση με ένα 40% περίπου, και θα πούμε και για αυτά στη συνέχεια. Τα ύφυλα στο 35% και τα παραποτάμια δάση κοντά στο 2,5%. Από τα στοιχεία που φαίνονται εδώ, βλέπουμε ότι στην περιοχή αυτή του Κακάβου και της Αρναίας γενικότερα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών οξιάς, το μεγαλύτερο ποσοστό των δριοδασών, των δασών καστανιάς αλλά και του πλατάνου, και αυτά είναι από τα πιο παραγωγικά δάση που έχουμε στη χώρα μας. Εκτός όμως από τον άμεσο οικονομικό ρόλο, τον οποίο είναι σε θέση να διαδραματίσουν στην περιοχή προσφέροντας απασχόληση, πολύτιμα προϊόντα και ενεργειακή ύλη, επιτελούν και μια σειρά από άλλες κοινωνικού χαρακτήρα λειτουργίες, όπως είναι η προστασία των εδαφών και των υποδομών, η αναψυχή, η αισθητική του τοπίου, η παροχή υψηλής ποιότητας νερού. Οι υδάτινοι πόροι θα μας απασχολήσουν, είμαστε μια χώρα ξηροθερμική γενικότερα, και όπου έχουμε αξιόλογους υδάτινους πόρους θα πρέπει να τους προστατέψουμε. Είναι το πρόβλημα του μέλλοντος, ο χρυσός του μέλλοντος. Η προστασία της βιοποικιλότητας, της οποίας την αξία δεν έχουμε αναγνωρίσει ακόμα. Πολύτιμα φάρμακα και ενδιαφέρουσες ύλες έχουν σχέση με αυτή τη βιοποικιλότητα. Η συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ποιότητας της ατμόσφαιρας έχει σχέση με την προστασία του δασικού πλούτου, και θα ήθελα να πω εδώ ότι σε αυτόν τον τομέα αυτά τα δάση είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, για το λόγο ότι είναι πολύξυλα, δηλαδή ενώ απλά πρεμνοφυή δάση έχουν ένα ξυλαπόθεμα
κατά μέσο όρο 20 κυβικά μέτρα ανά εκτάριο. Αυτά έχουν μέσο ξυλαπόθεμα πάνω από 200 έως 300 κυβικά μέτρα, δηλαδή υπερδεκαπλάσιο ξυλαπόθεμα, επομένως είναι τεράστιες αποθήκες άνθρακα και διοξιδίου του άνθρακα. Τα δάση της Οξιάς. Πρόκειται για πολύ παραγωγικά δάση τεράστιας οικολογικής αξίας. Είναι αυτά που αναφέραμε και πριν ως αρχαίγωνα δάση. Εκτός από το ότι κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία, είναι πολύ ξυλά, επομένως τεράστιες αποθήκες άνθρακα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον οικολογικό τους ρόλο, φύλλα και καρποί αποτελούν τη βάση τροφικών αλυσίδων για πληθώρα οργανισμών και ως εκ τούτου είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή. Μέσα στις συστάδες αυτών των δασών απαντώνται διάσπαρτα κυρίως άτομα του αρχαίγονου είδους Ήταμος, τάξους μπακάτα στα λατινικά, που είναι ένα από τα σημαντικότερα φαρμακευτικά φυτά της εποχής μας. Είναι το φάρμακο, αν θέλετε, για τη μάστιγα των καιρών μας, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι το πιο μοντέρνο αντικαρκινικό φάρμακο σήμερα, με τη μορφή της ταξόλης ή της ταξίνης. Το τεχνικό ξύλο της Οξιάς θεωρείται υποκατάστατο του τροπικού ξύλου Οκουμέ, το οποίο σχεδόν έχει εκλείψει από την αγορά, ενώ των μικρότερων διαστάσεων θεωρείται ένα από τα καλύτερα ξύλα για ενεργειακούς σκοπούς. Τα δάση της Οξιάς παράγουν το διαυγέστερο και ευγευστότερο πόσιμο νερό. Επομένως, θα έπρεπε να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή για αυτόν τον πολύτιμο ανανεώσιμο φυσικό πόρο και όχι να γίνεται το αντίθετο, δηλαδή να τον καταστρέφουμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο του μέλλοντος. Εδώ βλέπουμε μια συστάδα Οξιάς με άτομα Ιτάμου στο Καρατζά το Λάκκο. Τώρα πάμε στα δάση της Δριός. Η Ελλάδα γενικότερα είναι χώρα δριοδασών. Παρόλα αυτά, το παραγόμενο από αυτά ξύλο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για ενεργειακούς λόγους, δηλαδή ως καυσόξυλο και ξυλοκάρβουνο. Αυτό οφείλεται στην πρεμνοφυή προέλευση των δριοδασών και στους μικρούς χρόνους παραγωγής, αλλά η σύγχρονη δασολογική επιστήμη προτείνει την αναγωγή των πρεμνοφυών δριοδασών σε υψηλά δάση, προκειμένου αυτά να εκπληρώσουν καλύτερα τόσο τον οικονομικό όσο και τον οικολογικό τους ρόλο. Η μόνη περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε πρόγραμμα αναγωγής σε μεγάλη κλίμακα είναι τα δάση της Αρναίας, όπου σήμερα έχουμε συστάδες ηλικίας και μεγαλύτερες των 100 ετών, 120, 130 και 140 ετών, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Εκεί εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας για το μείζον αυτό θέμα, για το λόγο ότι στη χώρα μας έχουμε πάνω από 40%, όπως είπα και πριν, των συνολικών δασών δριοδάση. Επομένως, τα δάση αυτά είναι δάση αναφοράς για τον ελλαδικό χώρο, τεράστιας οικολογικής αξίας και ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας. Με άλλα λόγια, για δεκάδες μέχρι και πάνω από 100 χρόνια η ελληνική πολιτεία επένδυσε χρήμα και εργασία στην περιοχή αυτή, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να μπορεί να επιδείξει αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα. Είναι κρίμα λοιπόν αυτές τις θυσίες των προγόνων μας εμείς να τις καταστρέψουμε με μια γρήγορη απόφαση, εγκαθιστώντας εκεί τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Τα δάση της Καστανιάς, όπως σας είπα και πριν, θεωρούνται από τα πιο παραγωγικά της χώρας μας. Το ξύλο τους ακόμα και μικρών διαστάσεων χρησιμοποιείται για τεχνικές χρήσεις λόγω της μεγάλης αντοχής και διάρκειάς του. Όπως τα δριοδάση και τα δάση Οξιάς, είναι σημαντικά για την πανίδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα δάση του Πλατάνου στην περιοχή, μέσα στα διάφορα ρέματα, απαντώνται εντυπωσιακά παραποτάμια δάση με κυριαρχία του Ανατολικού Πλατάνου και συμμετοχή του Σκλήθρου. Τα δάση αυτά είναι πολύτιμα από οικολογική άποψη και ιδιαίτερα εντυπωσιακά από αισθητική άποψη. Δυστυχώς, είναι τα πρώτα τα οποία θα επηρεαστούν από τις κάθε είδους επεμβάσεις στην περιοχή, για το λόγο ότι βρίσκονται κατά μήκος των σημαντικότερων διαδρομών του νερού. Επομένως, ό,τι τοξικό περάσει από εκεί, από τις όξινες απορροές μέχρι και τα βαριά μέταλλα, θα τα επηρεάσουν μέχρι εξαφάνιση. Και τέλος, πάμε στα δάση των Αηφίλων Πλατυφύλων, τα οποία δεν εντάσσονται στην κατηγορία των παραγωγικών δασών σε επίπεδο επικράτειας, παρόλα αυτά στην περιοχή εμφανίζουν
και τέτοια χαρακτηριστικά μπορούν να αξιοποιηθούν και ως ενεργειακά δάση, αλλά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην αισθητική του τοπίου, στον υδρολογικό ρόλο τον οποίο επιτελούν και στον οικολογικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν γενικότερα. Στην περιοχή αυτή συνάντησα τα πιο εντυπωσιακά δέντρα αριάς, ένα από αυτά βλέπετε εδώ. Συνήθως το είδος αυτό έχει μια θαμνώδη μορφή ή μορφή μικρού δέντρου. Εδώ τα δέντρα αυτά είχαν διάμετρο πάνω από ένα μέτρο και ύψος κοντά στα 20 μέτρα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ηλικία τους είναι κοντά στα 500 χρόνια ή και περισσότερο. Επομένως και αυτά τα δάση, έστω και καταθέσεις, ανήκουν στην κατηγορία των αρχαίγονων δασών και είναι η απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούν αυτόν τον όρο των δασών και αυτή την κατηγορία των δασών στην περιοχή. Η περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Χαλκιδικής έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αηφόρου ανάπτυξης αυτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα παραγωγικά δάση, τα ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα, ο οικοτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός, η πλούσιοι και ποιοτικοί υδάτινοι πόροι, η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, η ξυλογλυπτική και η παραδοσιακή ξυλουργική και τέλος η οικοτεχνία. Και εδώ βλέπουμε κάποιες δραστηριότητες της περιοχής που ανήκουν και στο δασικό τομέα, όπως ακούσατε και πριν, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική που σχετίζεται και αυτή με ένα τεράστιο πολιτιστικό και πολιτισμικό απόθεμα που έχει η περιοχή και είναι μια μεγάλη κληρονομιά. Πριν λίγες μέρες με δώρησαν η μαθήτριά μου εδώ, η φοιτητριά μου η Κατερίνα Ιγκλέζη και ο σύζυγός της μια συλλογή τραγουδιών από την Ιερισσό, που είναι ένα στοιχείο, αν θέλετε, πολύτιμο για όποιον ξέρει να το διαβάζει. Και μαζί με αυτή την εικόνα που βλέπουμε είναι το συμπλήρωμα, αν θέλετε, το πολιτιστικό της περιοχής. Στοιχεία που άλλα φαίνονται και άλλα όχι και κινδυνεύουμε να τα χάσουμε με την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού στο οποίο μας οδηγεί αυτή η δραστηριότητα που πάει να αλλάξει όλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής. Οι απειλές των δασών από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι η άμεση καταστροφή των σημαντικών αρχαίγωνων δασών μέσω αποψηλώσεων προκειμένου να προχωρήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα, η άμεση καταστροφή δασικών παραγωγικών εδαφών, η ακρίστευση του ρόλου των δασών προς την κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικού νερού. Αυτές, θα ήθελα να σας πω, είναι μόνιμες και μη αντιστρεπτές ζημιές. Κάνουμε μια μεγάλη ανεκτίμητη κληρονομιά που δεν μπορούμε να την αναπληρώσουμε με όλο το χρυσάφι της γης. Και είναι κάποια αμήλικτα ερωτήματα που απευθύνονται και στην πολιτική ηγεσία και σε κάθε λογικό και σκεπτόμενο άνθρωπο για το πώς είναι δυνατόν μια μικρή χώρα να καταστρέφει αυτούς τους πόρους. Άλλες απειλές είναι η διάσπαση της συνέχειας των δασών με σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη διατήρηση των σημαντικών ειδών, η υποβάθμιση του οικολογικού ρόλου των δασών, η υποβάθμιση της παραγωγικότητας. Θα ήθελα να πω ότι με τις τελευταίες αποψηλώσεις που έγιναν στην περιοχή έχει διαταραχθεί σε μόνιμη και διαχρονική βάση η αηφορία των δασών της περιοχής και επομένως οι υλοτόμοι της Μεγάλης Παναγίας και των άλλων περιοχών έχουν χάσει σημαντικό κομμάτι από το ετήσιο εισόδημά τους. Η υποβάθμιση των κοινωνικών λειτουργιών των δασών, οι οποίες υπολογίζονται, θα ήθελα να σας πω, στο εκατονταπλάσιο των άμεσων εσόδων που παίρνουμε από τα δάση. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εύχομαι να τρυπανέξει η λογική και να σταματήσει αυτή η καταστροφική δραστηριότητα για την περιοχή. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έκανε μια πρόταση στο τέλος. Μπορεί η μεταλλευτική δραστηριότητα στην υπάρχουσα διάσταση να συνεχίσει με παράλληλη θεραπεία των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία είναι μεγάλα και δυσεπίλυτα στην περιοχή. Και όταν αυτά εκλείψουν μπορεί να μπει μια τελεία και μια παύλα στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ για την υπόλοιπη.
η κυρία Ιγκλέζη αποχωρεί, κατεβαίνει πολύ γρήγορα που συνεχίζονται από ό,τι μας ενημερώνει δυστυχώς οι προσαγωγές. Αφού ευχαριστήσω τον κύριο Ζάγκα για την παρουσία και την εισήγησή του, θα καλέσω στο βήμα τον καθηγητή, τον κύριο Τριανταφυλλίδη Γιώργο, καθηγητή δόκτωρα μεταλλιολόγο μηχανικό, επίκορο καθηγητή τμήματος χημικών μηχανικών του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα του κύριου Τριανταφυλλίδη είναι μεταλλουργία χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα. Τα κοιτάσματα, η μέθοδος και το οικονομικό πλαίσιο. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Η δική μου ομιλία θα είναι διαφοροποιημένη από αυτά που ακούσατε σε χρόνο περίπου θα διαρκέσει όσο του κυρίου Ζάγκα, δηλαδή είναι 22 κάρτες εδώ. Θέλω να δώσω μία διάσταση που να βοηθήσει ένα πολιτικό κόμμα αυτής της ποιότητος να πάρει απόφαση πολιτική για το ζήτημα. Άρα πρέπει να γίνει διάκριση του τι σημαίνει ο ρηκτός πλούτος, πού σταματάει και πού αρχίζει η καταστροφή. Αυτό μπορεί να γίνει με μία τροποποίηση του μεταλλευτικού κώδικα, αλλά αυτό θέλει πολιτικό σθένος. Αυτό το πολεμώ 13 χρόνια από τότε που ανέλαβα σύμβουλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, δεν είμαι σύμβουλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά μετήχα στην ομάδα εργασίας που κρίναμε την ΜΠΕ της εταιρείας για το θέμα των σκουριών. Από εκεί λοιπόν είναι η γνώση μου να το πω σε ό,τι θα πω. Στον τίτλο που έδωσα έχω προσθέσει αρχικά και τη θερμοδυναμική διάσταση της αδειοδότησης. Δηλαδή τι θα πει θερμοδυναμική διάσταση. Ζούμε παίζοντας ένα παιχνίδι με την ενέργεια. Έτσι μας έβαλε ο Θεός στη γη. Έκανε το σύμπαν άχρηστο και έκανε ένα παράδεισο μας το σύμπαν τη γη, στην οποία απάνω φύτεψε ανθρώπους και ζώα και φυτά. Είπε λοιπόν ο Θεός, εγώ θα σας δίνω ήλιο τζάμπα, ενέργεια, έτσι θα ζείτε. Θα κάνω τον ήλιο, θα σας δίνει ενέργεια σταθερή για χιλιάδες χρόνια, μη φοβόσαστε. Σε εσάς δίνω τη λογική, στα ζώα δεν τη δίνω. Δεν μπορείτε να μεταβολήσετε την ενέργεια εσείς που σας δίνω. Μόνο τα φυτά μπορούν να τη μεταβολήσουν. Την παίρνουν λοιπόν τα φυτά, την κάνουν ιστό, πάντα ζώα την τρώνε και εμείς τρώμε φυτά ή και ζώα. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Τα περιττώματα. Βάζοντας λοιπόν ένα πλανήτη ισορροπημένο, είπε θα ζείτε έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τα περιττώματά σας θα ελέγχονται και όλα καλά. Ο άνθρωπος όμως άρχισε να πολλαπλασιάζεται. Και αν πάρετε μία καμπύλη που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνετε, εξέλιξη του πληθυσμού, θα δείτε ότι για χιλιάδες χρόνια ο πληθυσμός ήταν περίπου σταθερός, είχε μία πολύ μικρή αύξηση, 100.000, 500.000 στη γη, 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία εκρηκτική άνοδος στα 8 μέχρι 10 δισεκατομμύρια. Είναι μία ειδική φάση στα θερμοδυναμικά συστήματα, γιατί ζούμε επειδή υπάρχει ενέργεια. Την ενέργεια εκμεταλλευόμαστε. Αυτή μας έδωσε ο Θεός. Ψάξανε λοιπόν οι άνθρωποι και κάνανε διερεύνηση αυτού του φαινομένου και είδαν ότι όταν μέσα στα συστήματα της φύσης υπάρχει πεπερασμένος χώρος ή όγκος, η γη είναι ένα τέτοιο σύστημα για τους κατοίκους της, δεν μπορεί να υπάρχει άπειρη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με ρυθμούς εκρηκτικούς μεγάλους. Δηλαδή δεν μπορεί η γη να δεχθεί άπειρο πληθυσμό. Κάποια στιγμή ο πληθυσμός αυτός θα εκτοπίζει τα φυτά και τα περιττώματα δεν θα μπορούν να τα αφουγκραστεί το περιβάλλον και θα υπάρξει θάνατος. Αυτό το πράγμα θα το καταλάβετε πολύ, είναι καλό το εισαγωγικό, δηλαδή εγώ σας δίνω μία εισαγωγή πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Μπουτάρης, που τα είπε γρήγορα και έφυγε. Θα τον ήθελα εδώ να με επιβεβαιώσει. Αν παρακολουθήσετε την εινοποίηση, τι κάνουμε λοιπόν, μαζεύουμε τα σταφύλια, το κάνω και εγώ κάθε χρόνο, και τα βάζουμε σε ένα βαρέλι. Τα σταφύλια έχουν απάνω μύκητες.
Οι μύγητες είναι άλογα όντα. Βρίσκονται μέσα σε ένα περιβάλλον με άφθονη τροφή. Το ζάχαρο. Και το ρίχνουν στο φαγητό. Και στην καλοπέραση, σε μια μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις, αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Βρασμός. Τα ξέρετε αυτά. Γίνεται εκρηκτική ο πολλαπλασιασμός το πλήθος τους και κάποια στιγμή τελειώνει η τροφή και πεθαίνουν. Στη φάση της έκρηξης πεθαίνουν. Ή θα πεθάνουν από πείνα ή αν το γλεύκος έχει παραπάνω ζάχαρα θα πεθάνουν από δηλητηρίαση από το υλόπνευμα που παράγεται, από τα περιτώματά τους δηλαδή. Δεν γλιτώνουν το θάνατο. Άρα σε όλα τα κλειστά συστήματα στα οποία υπάρχει έντονος επιταχυνόμενος ρυθμός υπάρχει φάση έκρηξης η οποία συνοδεύεται από το θάνατο. Αυτό θα γίνει στις σκουριές και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τι είναι λοιπόν ο χρυσός? Πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, στην Κεντρική δεν έχει. Εκεί είναι άλλα τα συμφέροντα των Αθηναίων. Ειδικά για το Λαύριο. Κάνουν το κορόιδο. Θα μας αναπτύξουν με αυτή τη διαδικασία, με τις θέσεις εργασίας. Και αφού πήρατε, λέω, μια πρώτη γεύση του θέματος από την εισήγηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου και του κυρίου Ζάγκα, ας προχωρήσω εγώ να τρέξω τις κάρτες μου. Κάναμε λοιπόν, όταν πρώτο μπήκε το παιχνίδι στην Κομωτινή, μια διημερίδα για το χρυσό. Γίναν δύο εισηγήσεις του κυρίου Αρβανιτίδη, δεν ήρθε σήμερα το ηγμένα να επιβεβαιώσει. Τους περιμένω, αλλά δεν τους βλέπω, όλο την κοπανούν. Στην Καλαμαριά φύγανε. Και του κυρίου Περικλή Παπαδόπουλου, όπου όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι κοίτασμα χρυσού, κύριε. Δεν είναι οι σκουριές της Χαλκιδικής. Είναι πολύ τοπικιστές οι Χαλκιδικιώτες να πιστεύουν ότι η ζημιά θα γίνει στον τόπο τους. Θα γίνει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και στο Κιλκής, και στο Παγκαίο, και στη Θράκη, και παντού. Έχει ένα γραμμάριο τον τόνο. PPM. Τι σημαίνει αυτό? Αφού οι σκουριές έχουν ένα γραμμάριο τον τόνο και η μέση περιεκτικότητα του στερεούφλιου της γης είναι PPB, παίρνοντας το ένα PPM, παίρνεις τη μέση περιεκτικότητα του στερεούφλιου της γης. Άρα πάβει το επιχείρημα της αειφορίας για αυτούς. Γιατί αυτοί λένε, εμείς θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε και το διπλανό μετά από 5 χρόνια και το παραδιπλανό μετά από άλλα 5 χρόνια. Ναι, αλλά πίσω δεν αφήνεις τίποτα για την επόμενη γενιά. Αυτό είναι αρχή της αειφορίας. Άρα, για να τον αφαιρέσουμε αυτό το χρυσό, αφού όλα τα θεωρούμε μεταλλεύματα και ορυκτό πλούτο, ακούτε τι λένε, ορυκτό πλούτο και ορυκτό πλούτο, θα γίνουν γιγαντιές επεμβάσεις για να αφαιρέσουν ένα μέταλλο. Έτσι λένε αυτοί. Είναι ένα το μέταλλο. Με την περιεκτικότητα σε PPM και PPB. Αυτή η καμπύλη δείχνει, στον κατακόρυφο άξονα έχει την περιεκτικότητα, abundance θα πει η περιεκτικότητα, η εμφάνιση αν θέλετε των στοιχείων στο στερεόφυλλο της γης. Και ο χρυσός είναι εδώ, είναι περίπου το 10^6 το PPM που σας έλεγα, στο φυλλό της γης. Αυτό ζητούν οι άνθρωποι, αυτά τα απάνθρωπα τέρατα. Αυτό είναι το κοίτασμα χρυσού λοιπόν. Και κοίτασμα είναι όταν μπορεί η τεχνολογία, καλός ή κακός εννοούμενη, να το πάρει με οικονομικό αποτέλεσμα. Σε ποιο βάθος? Άπειρο. Σήμερα 300 μέτρα. Αν γυρίσετε να δείτε όλες οι μελέτες, 200 μέτρα, 300 μέτρα. Γιατί? Διότι είναι η εύκολη αρπαχτή. Αρκεί να κερδίσουν χρήμα. Και τώρα ας πάμε να το βγάλουμε αυτό το χρυσό. Λίγο να γίνετε και εσείς εισαγωγική μεταλλουργή του χρυσού. Πάρτε ένα ποτήρι, βάλτε αλάτι μέσα με νερό και βουτήξτε ένα σφουγγάρι. Βγάλτε το, στεγνώστε το. Αν το βάλετε στο στόμα σας θα είναι αλμυρό. Έτσι είναι ποτισμένα τα βουνά με χρυσό, όπως το αλάτι στο σφουγγάρι. Και τώρα ελάτε να πάρετε το αλάτι από το στεγνό σφουγγάρι. Τι θα κάνετε? Θα το βουτήξετε σε καθαρό νερό βέβαια, για να βγει. Αν συμφωνείτε σε αυτά που είπα, γίνατε σπουδαίοι μεταλλουργοί του χρυσού.
Ζητάτε λοιπόν ένα διαλύτη, ο οποίος θα πάρει το χρυσό από το πέτρωμα. Αυτός είναι το κιάνιο. Είτε το θέλουν στην Αθήνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε δεν το θέλουν. Μπορούν να χτυπιούνται, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ κορόιδο τους δεν πιάνω. Με κάλεσε η κοινωνία σύμβουλο, αυτός είναι ο διαλύτης. Είτε γουστάρουν και δεν γουστάρουν. Άρα λοιπόν θα πάρουμε την πέτρα, την αλέσουμε. Θα την αλέσουμε, προσέξτε, όλα τα βουνά θα τα αλέσουν. Όλα τα βουνά, όπως τα λέω, όλα τα βουνά. Είναι υπερβολή, μα όλα τα βουνά. Έχετε δει κανένα αλεσμένο βουνό στην πλάση? Γιατί δεν το έκανε ο Θεός αλεσμένο? Και θα έρθει η Ελντοράντο και ο Σαμαράς με τον Παπανδρέου να το κάνουν. Γιατί, για ποιο λόγο? Λοιπόν, θα τα αλέσουν, θα τα περάσουν από μπάνιο κυανιού να διαλυθεί ο χρυσός. Θα πάει ο χρυσός στο διάλειμμα και θα τον κατακριμίσουν από το διάλειμμα σαν πούδρα. Έχω κάνει τέτοια δουλειά, όπως είναι ο καφές. Όπως κάνετε τον καφέ, έτσι ακριβώς βγαίνει ο χρυσός. Γι' αυτό στην πιάτσα των χρυσοχών τον λένε καφέ. Αλλά όταν λένε έβγαλα καφέ, εννοούν χρυσό. Όχι να τον πιούν. Σε αυτό το χρυσό όμως είναι συγκεντρωμένα και όλα τα μέταλλα του βουνού. Άρα για να δώσω μια γεωμετρική διάσταση του αποτελέσματος των επιδιώξεών τους, φανταστείτε λοιπόν τον κάκαβο, τον υδροφορέα, αλεσμένο, μέσα εκεί και κάτω ένα-δυο φορτηγά αυτοκίνητα με αυτό το χρυσό ντορέ που λέω, αυτό το συμπύκνωμα. Θα στραγγίσουν από το βουνό το μέταλλο και θα φύγουν. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Εδώ θα αφήσουν ένα απογυμνωμένο βουνό από μέταλλα, σαν απόβλητο της κιάνωσης. Πάνω στους κόκκους θα υπάρχουν προσρωφημένα κιάνια, ένα φαινόμενο το οποίο το κάνουν γαργάρα, μιλούν για αποτοξικοποίηση, για αυτά, και εδώ υπάρχει άνθρωπος της περιφέρειας, γίνονται τέρατα και σημεία στους στρατώνει και κανένας δεν μιλάει. Καιρός είναι να τους πω λοιπόν στην περιφέρεια να πάνε εκεί που έχουν αποτοξικοποιήσει το νερό από το Μαντέμ Λάκο που είναι δηλητήριο και το πετάνε στη θάλασσα να το πιούν. Το αποτοξικοποιημένο νερό να πιούν. Δεν τους βλέπω καλά άμα το πιούν. Ούτε το πιάνουν. Αυτή είναι η συνέπεια του κράτους, κύριοι. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω αυτά, διότι επαναλαμβάνω, είναι πολιτικός χώρος και πρέπει να σταθεί στα πόδια τους αυτά που θα λέει. Λοιπόν, αυτή είναι η κιάνωση. Από το 1870 εφαρμόζεται. Όλη η λογική της έρευνας τα τελευταία 100 χρόνια στρέφεται στην έβρεση ψηλού χρυσού. Γραμμάρια στον τόνο. Γιατί θέλουν τόνους, εκατοντάδες τόνους. Πού θα το βρουν αυτό? Με πήρε λοιπόν μια δημοσιογράφος της ΕΡΑ και την Τετάρτη θα δώσω συνέντευξη στις 6 ώρα στην Αθήνα. ΕΡΑ 1. Και μου είπε αυτό, μου λέει, δεν μπορεί να γίνει, μου λέει, έρευνα να βρούμε χονδρομερή χρυσό. Να του στείλω το μήνυμα ότι η φιλοσοφία της έρευνας έχει αλλάξει από τη στιγμή που επικράτησε η κιάνωση. Μακάρι να κάνουν τέτοια έρευνα. Πρέπει να καταργήσουν αυτούς τους νόμους, να αλλάξουν στο ιγμέ τους ανθρώπους, να βάλουν άλλους που δεν τα πιάνουν από το κιάνιο, για να το πω έτσι απλά, και να γίνει τέτοια δουλειά. Αν και ο ψέποντη μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Όταν αλέστε ένα πέτρωμα, το πέτρωμα δεν είναι ίδιο όπως ήταν το παλιό. Ήρθαν στην Κομωτινή και λέγαν αυτά τα ψέματα. Τι κάνουμε, λέει, στο στρατόνι. Παίρνουμε, βγάζουμε το σιδηροπυρίτη, ο Θεός σιδηροπυρίτη έβαλε μέσα. Τον αλεύουμε, παίρνουμε αυτά που θέλουμε, το γαλινίτι, το σφαλερίτι, κύριε Παπαγεωργίου, αυτά τα κλάσματα, ας πούμε, τέλος πάντων, τα πουλάνε και το υπόλοιπο το ξαναπετάμε πίσω. Εμείς φταίμε, λέει, που ο Θεός το έβαλε εκεί. Άκου επιχείρημα. Ποια είναι η λογική? Για να κάνεις τον εμπλουτισμό, κύριε, έχεις βάλει 80 κιλά κυανιού χονάτριο την ημέρα. Την ημέρα. Αυτό κολλάει στο σιδηροπυρίτη, είναι καταβυθιστικό αντιδραστήριο, το λέω 10 χρόνια, 12, και βγαίνουν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου και λένε, μα πήραμε δείγματα και δεν το βρήκαμε. Σοκ! Πήρες δείγματα, δεν μπαίνει μέσα στο καζάνι 80 κιλά κυανιού χονάτριο? Δεν ανακατεύεται με την πέτρα? Δεν την παίρνεις την πέτρα και την πετάς στις στοές?
Πού πάει το ωκεάνιο? Είναι ίχνη βέβαια. Αλλά την εκχύληση βαρέων στοιχείων την κάνει μέσα στη γη. Είναι ψεύτες και υποκριτές αυτά που λένε. Και παρακαλώ την περιφέρεια, πρώτη φορά μου δίνεται ο λόγος, να το ψάξει το θέμα σοβαρά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ας πάνε να το ψάξουν, τι θα πιάσουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα, είναι ότι καλούνται να διαχειριστούν όλη τη γη αλεσμένη, φορτωμένη με δηλητήρια. Δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Και θα τα πετάνε εδώ και εκεί. Κεντρικό στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι η λιθογόμωση. Την οποία την διαπραγματεύονται με χίλιους τρόπους. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται σήμερα. Ας με διαψεύσουν. Σας καλώ, κυρία Γιαταγάνα, να με διαψεύσουν. Εμείς όσο θα το αυτό. Όσον αφορά το ωκεάνιο, δεν υπάρχει μέθοδος αποτοξικοποίησης. Μόνο ο Θεός το σπάει. Όταν διαλυθεί η υπομορφή υδροκεανίου στην ατμόσφαιρα, όντως διασπάται από τα υδροξύλια της ατμόσφαιρας, αλλά θέλει χρόνο καταστροφής 2 χρόνια. Ακούστε τι λένε οι ψεύτες. Η θερμοδυναμική και ο Θεός λέει θα πάει στην ατμόσφαιρα και 2 χρόνια υπάρχει μια σχέση του Άτκινσον για το χρόνο υποδιπλωσιασμού. Αυτά τότε τα είχαμε βρει στην Κομωτινή. Και όντως έχω και εισήγηση του κυρίου Ραψομανίκη ότι θέλει 730 μέρες, ξέρω εγώ, και διασπάται. Και θα βάλεις εσύ διθυϊκό νάτριο, τι βάζουν μέσα να το σπάσεις. Όχι. Αυτή η τεχνική υποβαθμίζει το κιάνιο του νερού. Εδώ είναι πολφή, είναι λάσπη. Ναι, στο νερό μπορείς να το αποτοξικοποιήσεις, αλλιώς θα είμαι ψεύτης εγώ. Στη λάσπη όμως, στο χώμα επάνω, είναι κολλημένο και δεν φεύγει με τίποτε. Θα φύγει όποτε θέλει αυτό. Είναι δεσμοί Van der Waals, ανεξέλεγκτης ισχύως. Όποτε θέλει φεύγει και ανάλογα με το περιβάλλον. Αυτό λέω εγώ, ας μου πούνε ότι είμαι ψεύτης. Και να έρθουν να κάνουμε και ένα πείραμα και να τους βάλω να πιούν το νερό που θα βγει, το αποτοξικοποιημένο. Όχι έτσι κάναμε και τα μπουκαλάκια και άντε, γεμίστε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με αυτή την ουσία. Λοιπόν, με τις διαδικασίες αυξάνεται η όξινη απορροή, την ακούσατε. Δηλαδή το θιάφι κάνει θηϊκό οξύ και αυτό διαλύει μέταλλα. Μιλήσαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι καθηγητές, να μην το ξαναπώ, για τη σκόνη. Όπου πάει θα κάνει όξινη απορροή. Λέει, θα γλιτώσουμε από αυτό το τοξικό δηλητήριο στη Θεσσαλονίκη, εσείς τι λέτε. Εδώ στην Καλαμάτα η ευεργετική σκόνη της Σαχάρας πάει και με τη βροχή σκορπάει σε όλο το την Πελοπόννησο. Από τη Σαχάρα. Εδώ δεν θα έρθει το δηλητήριο της Καλκιδικής, της Ελδοράντο. Και η αφαίρεση των μετάλλων από τη γη, μια παράμετρο την οποία δεν την έχουν ακουμπήσει κανείς μέχρι σήμερα, θα αφαιρέσουν όλα τα μέταλλα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όπου σκάψουν και κάνουν τέτοιες δουλειές, είτε κάνουν flash melting που ακούσατε, δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε, είτε βάλουν κιάνιο, και οι δύο μέθοδοι στραγίζουν τα μέταλλα και αφήνουν τη γη γυμνή. Χαλούν δηλαδή την ποιότητα του νερού. Το κάνουν το νερό νερό μπαταρίας. Και εδώ είναι ο υδρολογικός κύκλος, ακόμη ένας υδρολογικός κύκλος, για να καταλάβουν στη Χαλκιδική άλλη μια φορά τι γίνεται. Λοιπόν, βλέπετε ότι εξαπνίζεται το νερό με την ενέργεια του ήλιου, πέφτει με τη βροχή, κάπου εδώ είναι ο Κάκαβος, κάπου εδώ κάτω είναι τα ποτάμια κάτω και στην Αγελισσό, και το υπόγειο νερό, απορρόφηση νερού εδώ, έχει περάσει από τον Κάκαβο και έχει εμπλουτιστεί από τα ιόντα αυτά. Και έχουν τη γεώτρηση δίπλα στη θάλασσα, αν τα λέω καλά, και πίνουν νερό. Αν ποτέ ξανά ο Κάκαβος γίνει υδροφορέας, που δεν θα γίνει με τις αλέσεις και με αυτά, το νερό θα είναι στερημένο από μέταλλα. Η διαδικασία χαλάει την ισορροπία μετάλλων παντού. Παντού. Συνοπτικά επομένως, εξορίξει κλίμακα βουνών, όλη η Βόρεια Χαλκιδική, άλεση πετρωμάτων, είπαμε γιατί δεν τα έκανε ο Θεός έτσι, αναντίστροφη καταστροφή των δασών, ανεξέλεκτη εκπομπή τοξικής σκόνης, ο Κάκαβος, ο κεντρικός υδροφορέας, αλεσμένος και στεγνός από νερό, απόβλητο με προσδροφημένους χιλιάδες τόνους χημικών αντιδραστηρίων και με κιάνιο όπου το βάλουν. Τα ακούσατε ότι, να μην το λέμε τώρα, κιάνιο θα μπει, τόνοι ολόκληροι. Και θα επαναφέρουν το νερό. Δεν το είπατε κύριε Παναγιωτόπουλο και με στεναχωρήσατε, έφυγε.
με εισπίεση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θα αλέσουν το βουνό, θα το πετάξουν και εδώ θα το πετάξουν και μετά θα βάλουν μια αντία και θα πομπάρουν νερό μέσα για να ξαναπεί. Πού τα είδατε σε αυτά τα πράγματα να γίνονται, πέστε μου δηλαδή να πούμε να τρελαθώ. Με εισπίεση θα κάνουν τον κάκαβο υδροφορέα, οι θεοί της Ελντοράντο και του ΙΠΕΚΑ βέβαια. Αυτή είναι η αδειοδότηση. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι καινούριο είναι ότι στη μέθοδο flash melting που μιλάνε, όντως έχουν δίκιο. Αν πηγαίνανε να πάρουν χαλκό, ο χαλκός βγαίνει με φρίξη στις καμίνους της flash melting, της Οτοκούμπου. Υπάρχει και μια άλλη μέθοδος. 43 μέθοδοι είναι διεθνώς, η μία είναι flash melting. Αυτό είναι γεγονός. Και όντως από εκεί ο χρυσός που περιέχεται μπορεί να βγει χωρίς εκχύληση με τιάνιο. Αλλά εδώ αυτοί λένε ότι στην κάμινο αυτή θα φορτώσουν τον αρσενοπυρίδη της Ολυμπιάδος. Οπότε το αρσενικό θα διαλυθεί και μέσα στον κοκκινόλακα θα πέσουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι αρσενικού. Από ήδη μια ημερίδα που έγινε πριν 2 χρόνια στους οικολόγους πράσινους, τους είπα πείτε μας σε ανθρώπους νοήμονες πώς θα ξέρετε ότι το αρσενικό δεν είναι υδατοδιαλυτό, διότι αν είναι ίζημα, ψηλά τα χέρια. Σου λέει δεν διαλύεται στο νερό. Ίζημα. Τέρμα. Εσύ που ξέρεις ότι αυτός ο σκοροδίτης δεν θα είναι υδατοδιαλυτός στο νερό. Αυτή η ουσία δεν είναι όπως το χλωριούχο νάτριο. Είναι μια ομάδα ενώσεων. Ξεκινούν από ιζήματα και καταλήγουν σε πλήρως υδατοδιαλυτές ουσίες. Ανάλογα με τη μορφή κρυστάλλωσης. Υπάρχει τρόπος, η ακτίνα Χ, την απέφυγαν, ούτε στους περιβαλλοντικούς όρους τη βάλανε. Πώς θα πάει ένας επιθεωρητής δηλαδή να τους ελέγξει αν ο σκοροδίτης που βγάζουν είναι υδατοδιαλυτός ή όχι. Την κουπανίσανε και από εδώ. Για το δάσος είπαμε. 15 στα 22 τελειώνω. Στην Κομωτινή προβληματιστήκαμε πάρα πολύ για το οικονομικό σκέλος της διαδικασίας. Διότι αυτά που κυκλοφορούν έξω μιλούν για δισεκατομμύρια, επενδύσεις, Ελντοράντο, τι να πω δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Τους πρότεινα λοιπόν να κάνουμε μία μελέτη και να επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε το λεγόμενο κόστος λειτουργίας των μονάδων χρυσού. Αυτό για τη Χαλκιδική δεν είναι εύκολο, διότι εδώ τα νερά είναι πολύ θολωμένα με τα τεχνικά στοιχεία που λένε, δεν βγάζει άκρη. Βγήκε όμως άκρη από την ΙΠΕ του περάματος. Τα ακούει και η εταιρεία καλή ώρα να μου πει αν έχω δίκιο ή όχι. Πήραμε λοιπόν την ΙΠΕ του περάματος Εύρου, όπου είναι ένα τυπικό εργοτάξιο με κιάνους. Θα γίνει λοιπόν ένα επιφανειακό όριγμα, θα βγάζει 4.500 τόνους πέτρα τη μέρα, εκ των οποίων οι 3.500 τόνοι θα περνάνε από το μπάνιο της κιάνωσης και λέει η μελέτη μέσα τι μηχανήματα θα χρησιμοποιούν. Έχουν και ένα σχέδιο και του εργοστασίου κτλ. Έπιασα 3-4 φίλους μηχανικούς. Αυτοί όλοι βέβαια καταλαβαίνετε είναι, έχουν πάρει τις τεράστιες αμοιβές που έχω πάρει κι εγώ, μηδέν δηλαδή, δουλέψανε για την πατρίδα τους και υπολογίσαμε το κόστος επένδυσης για να βγει το κόστος λειτουργίας. Άμα τους ακούσετε για το πέραμα, 200 εκατομμύρια δολάρια, 250 εκατομμύρια δολάρια, ούτε 40 εκατομμύρια δολάρια. Κόστος λειτουργίας. Μπήκαν τα νούμερα ένα-ένα. Σε ένα σημείο έχω, γι' αυτό τους ήθελα σήμερα εδώ, δεν έρχονται. Περάσαν στο fast track. Είναι παράνομη, κυρία Γιαταγάνα. Παράνομη, για ποιο λόγο. Για να μπει στο fast track, κύριε Παπανδρέου, αυτός ο καθηγητής διεθνούς ολκής που γυρνάει με άδεια της Βουλής. Γιατί του δίνετε άδεια, κυρία Γιαταγάνα? Α, να μην τον βλέπετε. Πώς φεύγει αυτός και την κουπανάει και πάει και κάνει τον καθηγητή, μπορώ εγώ να φύγω? Κύριε Μπένος, εσείς φεύγετε? Α, όχι, ούτε κύριος Μπένος φεύγει. Δεν είναι. Εκεί τώρα. Μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Εδώ ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Έγινε βουλευτής, υπέγραψε τα μνημόνια, ξεπούλησε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σκότωρα τζάμπα και έφυγε να κάνει τον καθηγητή πανεπιστημίου στο Κάρμπαρτ. Μα τώρα να πούμε. Λοιπόν, δώσαμε επομένως στοιχεία και να τα στοιχεία, επιτροχάδιν, η επένδυση είναι περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ,
με προσέγγιση βέβαια περίπου γύρω στο 70 με 80% αυτά, να μην είμαστε απόλυτοι, μπορεί να είναι και περισσότερο, αλλά όταν κάνεις το κόστος λειτουργίας, εδώ τα νούμερα είναι τρελά, οι εργαζόμενοι είναι 100, αυτοί λένε 200. Προσέξτε όμως τι λένε σε ένα σημείο, έτσι τώρα να το διασκεδάσουμε και λίγο. Λένε ότι θα έχουν εμπορικό τμήμα 30 άτομα. Λέω, τι είσαστε ρε παιδιά εσείς, βιοτεχνίες ο ρούχων, και θα τους στείλετε τους 30 πολιτές να γυρνάνε τα μαγαζιά να παίρνουν δειγματοληψία άμα είναι για χοντρό ή για κοντό, να πούμε το σόβρακο. Μα αυτό λένε. Και αυτό πέρασε από το Υπουργείο και χαρακτηρίστηκε fast track. Λοιπόν, από τους 200 μείον 30 είναι 170. Λένε ότι στη συντήρηση των μηχανημάτων θα έχουν σε κάθε μηχάνημα και ένα συντηρητή. Το έχετε δει εσείς πουθενά στον κόσμο αυτό? Ένα φορτωτή δηλαδή είναι αυτός που σκάβει εδώ απέναντι έξω. Να, έχει 3-4. Τέτοιους φορτωτές. Τι έχει τον οδηγό και ένα συντηρητή από δίπλα με τον Κατσαβίδη να περιμένει που σκαράζει να τη δώσει τις βιέδες? Ναι, τον βγάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, άρα από χέρι τα 200 άτομα είναι 150. Επομένως, στα Υπουργεία η αδειοδότηση του fast track είναι παράνομη. Από τον ίδιο του στον νόμο. Λοιπόν, γιατί παρουσιάζουν όμως τέτοια νούμερα? Εδώ είναι όλο το παιχνίδι τώρα για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί εμφανίζουν νούμερα διπλάσια από αυτά που εμείς με τη λογική τη μέση του ανθρώπου, του απλού, βγάζουμε? Διότι θα πάνε στην Αθήνα και θα τα εμφανίσουν αυτά, από την Αθήνα θα χαρακτηριστούν, προσέξτε το, ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία και θα επιδοτούνται με 50%. Δηλαδή δεν υπάρχει επένδυση. Δεν υπάρχει επένδυση. Ορίστε. Δηλαδή δεν θα βάλουν ούτε ένα ευρώ. Έχουν κάνει την αρπακτή μέσα στα Υπουργεία, έχουν μπει να πούμε και κάνουν τι κάνουν, αλωνίζουν. Και ας το χαρακτηρίσω. Η μεγαλύτερη αρπακτή εις βάρος του ελληνικού λαού από σύσταση του ελληνικού έθνους. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Α. Λοιπόν, σας είπα το περιστατικό με τους ζυμωμίκητες και έρχομαι τώρα στα πεπερασμένα συστήματα. Η Θράκη έχει ένα σύστημα 20 χιλιόμετρα επί 5, επί 200-300 μέτρα, το επιθερμικό πεδίο, για το οποίο παλεύει ο Λαμπάκης. Το κοίτασμα του περάματος είναι μια... Πόσα τέτοια υπάρχουν? Μα τα έχω πει στην Αλεξανδρούπολη και τους βγήκαν τα μαλλιά. 120 περαματάκια υπάρχουν. 120, τα μετρήσαμε ένα-ένα. Στη Θράκη. Αυτό θα το δείτε, τους είπα, σαν ενιαίο σύστημα. Διότι με βάση τον νόμο, έτσι και πατήσουν πόδι εκεί, δεν γλιτώνεται μετά. Θα πηγαίνει το ένα δίπλα στο άλλο. Γι' αυτό αντιδράσαν οι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να βγει αυτό στα κανάλια τα πουλημένα και στην Αθήνα. Και διασύρεται ο Λαμπάκης μόνο με την κουβέντα που είπε, τι θα πάρω εγώ, το Κιάνιο και εσύ το χρυσό και τα φύγεις. Δεν πρόλαβε να τα πει όλα ή τα είπε και δεν τα δείξανε. Λοιπόν, επομένως, εδώ ερχόμαστε τώρα να παρακολουθήσουμε και τελειώνω, είναι 20, δυο κάρτες μείνανε. Τι πράγμα? Μια χαρά τα λέτε, συνεχίστε. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε λίγο ιστορικά τη Χαλκιδική στην εξορυκτική δραστηριότητα. Επί αιώνες γινόταν εξόρυξη πετρωμάτων για παραγωγή αργύρου, για δεν ξέρω τι. Άρα αν κάνετε μία κλίμακα τα χρόνια κάτω στον ένα τον άξονα και την ένταση παραγωγής στην άλλη, θα έχετε μία καμπύλη η οποία θα είναι σχεδόν παράλληλη με τον οριζόντιο, δηλαδή δεν θα έχει μεγάλες διαφορές. Τον προηγούμενο ανά τον 20ο άρχισε λίγο ο ρυθμός να ανεβαίνει. Η αδειοδότηση από πολιτικούς αυτής της δραστηριότητας, τα λέμε τώρα απλά, ξέρετε τι θα πει να βγάζουν 30.000 τόνους πέτρα τη μέρα? Είναι ασύλληπτο νούμερο. 3.000 τόνους σκόνη. Βάζουν λοιπόν ένα πεπερασμένο σύστημα στη φάση έκρηξης. Προσέξτε το. Αυτήν θα τη διαδεχθεί ο θάνατός του. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ως ακόμα μία αποσαφήνιση και μία κατάθεση δεσμευτική από πλευράς του κινήματος. Δεν διαμορφώνουμε απόψε άποψη για ό,τι σημαίνει εξόρυξη χρυσού. Σήμερα συμπληρώνουμε την επιχειρηματολογία μας και θέλαμε να δώσουμε μέσα από διάλογο τη δυνατότητα και των υπερασπιστών να ακουστούν. Είναι κατατεθειμένα ήδη από τον Απρίλιο-Μάιο, από την πρώτη μας εθνική διαβούλευση. Παρακαλώ. Όπως σας είπε και ο συνάδελφός μου από εδώ, σήμερα δεν ολοκληρώνουμε. Θα συνεχίσουμε. Θα έρθουμε και στη Χαλκιδική, θα πάμε και στο Κυλκής, θα πάμε και πάνω στην Θράκη μας και θα συνεχίσουμε αυτό το. Θα συνεχίσουμε και εκεί θα τοποθετήσετε όλοι. Θα τοποθετηθεί ο καθένας από εμάς. Οπωσδήποτε, να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε. Θέλω 30 δευτερόλεπτα από την υπομονή σας να ονοματίσω ευχαριστώντας για την παρουσία τους συναδέλφους, τους υποψήφους βουλευτές των Εξάρτητων Ελλήνων που συνοδεύουν τη σημερινή μας ημερίδα, την κυρία Αγγελάκη Νεκταρία από την πρώτη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νικάκη Αναστάσιο, την κυρία Αγγελογιάννη Βάνα, τον κύριο Δούμα Παντελή, τον κύριο Κιτικίδη Αλέξανδρο, τον κύριο Πουσουρή Γιώργο, τον κύριο Κιζηρίδη Κώστα, την κυρία Ρετσινά Δήμητρα, τον κύριο Πορφυρίδη Βασίλη και από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γεκόπουλο Νίκο και τον κύριο Στεφανίδη Γιώργο. Που είναι όλοι εδώ. Και ιδιαιτέρως θέλω και εσείς να ευχαριστήσετε τους εθελοντές και τα συντονιστικά μας όργανα των Εξάρτητων Ελλήνων, ανθρώπους άνεργους, εργαζόμενους με χαμηλά μεροκάματα, όχι σε ένα κόμμα εξουσίας που περιμένουν ανταλλάγματα, στείνουν τις υποδομές, κρατάνε ανοιχτά γραφεία. Είναι η κινητήρια δύναμη ενός κινήματος πολιτών. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα ήθελα στο βήμα να καλέσω τον κύριο Μπένο Αλέξιο, καθηγητή κοινωνικής ιατρικής και υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα ασφαλώς είναι η επιπτώση στην υγεία από την εξορυκτική διαδικασία. Κύριε Μπένο, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται να συζητήσουμε εδώ. Όπως υπόθηκε ήδη και έχει γίνει η κουβέντα, μιλάμε για μια επένδυση. Εγώ θέλω να βάλω μερικά ερωτήματα στην αρχή, απλώς ερωτήματα που δεν είναι του αντικειμένου μου, απλώς γιατί γίνεται πολύ κουβέντα. Όταν λέμε επένδυση, σημαίνει κάποιος επενδύει για να κερδίσει κάτι. Άρα το ότι λέμε αν θέλουμε επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις όλοι μας. Κάποιοι θέλουν επενδύσεις γιατί θα κερδίσουν. Το θέμα είναι, θα κερδίσει και ο υπόλοιπος κόσμος, θα κερδίσουμε σαν πληθυσμός. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, μου το έβαλε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μπουτάρης. Αν λέει, πάει, πρέπει να το δούμε, λέει, μήπως η πρόοδος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, τώρα μιλάω εγώ. Να δούμε, είπε λοιπόν ο κ. Μπουτάρης το ερώτημα, να δούμε καμιά φορά. Λέει, η πρόοδος έρχεται σε σύγκρουση με το περιβάλλον. Άρα θεωρεί πρόοδο. Θεωρούμε πρόοδο σε οποιαδήποτε επένδυση, οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία. Εδώ είναι ένα ερώτημα πάλι. Πρόοδος είναι η καταστροφή ή πρόοδος είναι να βρούμε πώς θα ζήσουμε καλύτερα, πώς θα ζήσουμε αηφόρα, πώς θα φτιάξουμε ένα περιβάλλον για τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα ερώτημα για να μπω στο δικό μου θέμα. Που δυστυχώς, ξαναλέω δυστυχώς, το δικό μου θέμα είναι το χειρότερο, με την έννοια και για εμάς δηλαδή που το ψάχνουμε και το μελετάμε, γιατί για να σας πω αυτά που θα σας πω. Δυστυχώς, για να σας πείσω δηλαδή και να έχω δεδομένα για πιθανές βλαβερές επιδράσεις από όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς αυτά που σας λέω είναι δυστυχώς, έχουμε μετρήσει σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο, έχουμε μετρήσει φέρετρα. Δηλαδή για να πω ότι υπάρχει βλάβη, πρέπει για να είμαι αξιόπιστος, πρέπει για να σας πείσω να έχω πρώτα να περιμένουμε η επιστημονική κοινότητα να δούμε πόσοι πεθάναν από εκείνο, πόσοι πεθάναν από το άλλο, για να έρθω σήμερα να σας πω ότι όντως πεθαίνουν. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Και εδώ είναι κρίμα που δεν υπάρχουν εκεί εργαζόμενοι. Το πρώτο θύμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι στα μεταλλουργεία. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπόθηκε πάλι, υπόθηκε όμως με μια τραγική κατά τη γνώμη μου συσχέτιση με τη σημερινή συγκυρία. Είπε, λέει κάποιος, ότι προτιμάω να πεθάνω από καρκίνα παρά από πείνα. Αυτό είναι ο ορισμός της βαρβαρότητας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη κοινωνία. Να πεθάνουμε λοιπόν όλοι από καρκίνο και να πεθάνουμε εμείς, έστω.
που έχουμε και κάποια ηλικία. Δεν θα πεθάνουμε μόνο εμείς όμως. Θα δεχτούμε να πεθάνουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Δηλαδή να κλείσει η ιστορία. Γιατί? Διότι εντάξει, εμείς θα πεθάνουμε. Είμαστε μεγάλοι, ας πεθάνουμε και από ένα καρκίνο, δεν βαριέσαι. Τα παιδιά μας, πού θα ζήσουν? Δεν θα ζήσουν. Άρα δεχόμαστε δηλαδή να κλείσει μια ιστορία χιλιάδων εκατοντάδων χρόνων. Άρα, οι εργαζόμενοι λοιπόν είναι το πρώτο θύμα. Ποιο θύμα? Σήμερα δυστυχώς και μάλιστα οι εργαζόμενοι των μεταλλίων έχουν μελετηθεί πάρα πολύ. Από το 1800 αρχίζουν οι μελέτες αυτές. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα ότι οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία ζουν πολύ λιγότερο. Αυτό το ξέρουν ήδη και οι χαλκιδικιώτες, οι συνάνθρωποι μας. Άμα πας στα νεκροταφεία βλέπεις την ηλικία θανάτου πόσο πιο μικρή είναι από το αναμενόμενο και πεθαίνουν πρώτα απ' όλα από διάφορες πνευμονοπάθειες, επειδή εισπνέουν δηλαδή τη σκόνη που λέγαμε δουλεύοντας μέσα στα αυτά. Από εκεί και πέρα μπορεί να πεθάνουν, βέβαια υπάρχουν πολλές πιθανότητες των λεγόμενων ατυχημάτων. Δεν είναι ατυχήματα βέβαια. Ατύχημα λέει στα ελληνικά είναι αστερητικών του τύχη. Δεν είχαν τύχη οι άνθρωποι. Δεν είναι ατύχημα, είναι προδιαγραμμένο έγκλημα όταν βάζεις ένα εργαζόμενο να μπει σε μια στοά, ας πούμε, η οποία είναι ανελιπώς, είναι ελιπώς μάλλον δομημένη και άρα πέφτει στοά και τους σκοτώνει όπως βλέπουμε και ακούμε δυστυχώς από Κίνα, από κτλ. Από τις μεγάλες δυνάμεις του σήμερα, πόσος κόσμος και σήμερα ακόμα πεθαίνει στα μεταλλεία από τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν μιλάμε καταρχήν για μια βλάβη των ίδιων των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα όμως, η ίδια η διαδικασία εξόριξη, όπως είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, τα λένε πολύ καλύτερα και τα ξέρουν κιόλας, δεν θα πω τίποτα γιατί τα είπανε πολύ καλά, απλώς θα αναφερθώ στα στοιχεία που μας δώσαν. Δηλαδή, η ίδια η διαδικασία εξόριξη, η τόνη σκόνης. Εκτός από τους εργαζόμενους είναι προφανές ότι θίγει ένα πληθυσμό. Ποιο πληθυσμό, το είπανε πάλι, όχι μόνο της Χαλκιδικής. Η Θεσσαλονίκη που είμαστε εδώ σίγουρα είναι άμεσο θύμα αυτού. Δηλαδή τι, ότι κάθε μέρα θα βγαίνουμε και θα εισπνέουμε τη σκόνη της Χαλκιδικής. Η σκόνη της Χαλκιδικής λοιπόν είναι από μόνη της θα είναι σκόνη. Που βουλώνει, ας το πω έτσι λαϊκά, τα πνευμόνια, δηλαδή κάνει αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Η σκόνη της Χαλκιδικής όμως, όπως είπαν πάλι οι προηγούμενοι, έχει και βαρέα μέταλλα. Τα οποία βαρέα μέταλλα, το κάθε μέταλλο, το αρσενικό, το ένα το άλλο, για να μην σας ζαλίζω, έχει το καθένα τη δράση του και όλα μαζί και πολλά από αυτά έχουν κατά κύριο λόγο καρκινογόνο δράση. Άρα θα εισπνέουμε, θα μπουκώνει τα πνευμόνια μας, αλλά θα αυξηθούν και οι καρκίνοι πλέον, όχι μόνο της Χαλκιδικής, ξαναλέω, αλλά όλης της περιοχής. Αντίστοιχα, δηλαδή εδώ είναι το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων που θα κάνουν και κάνουν, αυτά ξαναλέω είναι δεδομένα από άλλους πληθυσμούς που την έχουν πατήσει, δημιουργούν λοιπόν πολλές πνευμονοπάθειες στον πληθυσμό και πολλά είδη καρκίνων. Εδώ να βάλω και μια μικρή παρελθεσούλα που κάποια στιγμή ίσως θα χρειαστεί να τη φωνάξουμε περισσότερο, ότι μέσα στη σκόνη και μέσα στα μέταλλα μπορεί να υπάρχει και ραδιενεργά μέταλλα, τα οποία είναι σίγουρα καρκινογόνα. Αυτό είναι για το Κυρκής ίσως ή για οποιοδήποτε άλλη περιοχή η οποία πιθανότατα να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το δεύτερο είναι η όξινη απορροή. Η όξινη απορροή, και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, είναι μη ανατρέψιμη καταστροφή της όλης δομής. Το είπε πριν ο κ. Θεαταφλής πολύ ωραία. Πάει, τα διαλύουν τα μέταλλα. Το θέμα είναι ότι αυτό το κόκκινο νερό που βγαίνει είναι ένα κόκκινο νερό που πάει στον υδροφόρο ορίζοντα και το οποίο και πάλι από την δικιά του πια πλευρά, το νερό που πίνουμε έχει όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα τα οποία έχουν γίνει από τις προσμίξεις από αυτή τη διαδικασία. Άρα πίνουμε κιόλας, εκτός από το εισπνέουμε, πίνουμε και τα βαρέα μέταλλα. Θέλετε κάτι δεν πάει? Πιο κοντά να μην, πιο μακριά. Α, να μην πέσει. Okay, να προσέχω. Πίνουμε λοιπόν και τα βαρέα μέταλλα, άρα δημιουργούμε και άλλους καρκίνους εκτός από του πνεύμονα, έτσι που έχουν να κάνουν με τα νεφρά, με τα στομάχια, με τα σηκώτια κτλ. Δεν θέλω να σας τα λέω αυτά και να σας τρομάζω, ας πούμε, με την έννοια των νοσημάτων, αλλά είναι αλήθεια ότι δηλαδή η είσοδος του καρκινογόνου και από το νερό είναι και αυτή κατηγορείται ως ιδιαίτερα σημαντικό καρκινογόνο. Το αρσενικό, ας πούμε, που είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα, και εδώ μπαίνουμε και στα άλλα ζητήματα, το αρσενικό, η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα του Μπαγκλαντές, για να πάρουμε μια χώρα έτσι τυχαία, που δεν είναι τόσο τυχαία, δηλαδή, με την έννοια ότι είναι πολύ φτωχή. Δεν έχει νερό. Έτυχε να πάω. Είχα ένα συνέδριο μια φορά και εκεί που περίμενα τη βαλίτσα μου στο αεροδρόμιο, άρχισα να βλέπω ένα μπιτόνι νερό, δεύτερο μπιτόνι νερό, τρίτο μπιτόνι νερό. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίναν και ταξιδεύανε σε άλλες χώρες και φέρανε μπιτόνια, δεκάλιτρα, εικοσάλιτρα. Αυτό ήταν το αγαθό, το βασικό τους για να πάνε στην οικογένεια να μην πεθάνει της δίψας. Έτσι. Γιατί ακριβώς το αρσενικό το έχουν διαλύσει αμερικάνικες πολυεθνικές, οι οποίες, τον υδροφόρο ορίζοντα, οι οποίες έχουν επιμολύνει με το αρσενικό την περιοχή εκείνη. Άρα η εξάντληση, η ρήπανση και η μόλυνση του νερού είναι ένας άλλος μεγάλος παράγοντας.
Μετά είναι η εξάντληση του νερού, που υπόθηκε επίσης ότι θα χρειαστεί να ρίξουν πολύ νερό για να βοηθήσει την έκπληξη κτλ. Και η οποία βέβαια θα οδηγήσει στην ερήμωση της περιοχής και στη δημιουργία. Μετά πάμε στα Κιάνια, αυτά όλα τα έχουμε πει, δεν τα χρειάζεται να τα ξαναλέω. Τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον και άμεσα από το περιβάλλον είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εισπνέει, πίνει νερό και τρώει. Τρώει. Όπως υπόθηκε από τους προηγούμενους, όλα τα είδη, είτε χλωρίδα, πανίδα, ζώα κτλ., τα οποία είναι μολυσμένα από αυτά. Εδώ ένα παράδειγμα τώρα, το άλλο σημαντικότατο θέμα το οποίο μιλάμε σήμερα, γιατί πολλές φορές λένε, αφήστε ρε παιδιά, ας γίνει η επένδυση, εντός εισαγωγικών, η καταστροφή το λέω εγώ, και μετά άμα δούμε ότι δεν πάει καλά, το παίρνουμε πίσω. Εδώ είναι ακριβώς η έννοια της μη αναστρεψιμότητας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ας βάλουμε, να έβαλε τώρα ο κύριος Μαϊβοίτης, έβαλε το μικρόφωνο εδώ, άμα πάει και θα πέσει, το ξαναβάλουμε πίσω. Δεν υπάρχει ξαναβάλουμε πίσω. Είναι μη αναστρέψιμη βλάβη. Διαλύεται όλη η φύση, άρα διαλύεται όλο το περιβάλλον, άρα διαλύεται και ο άνθρωπος που ζει σε αυτό το περιβάλλον. Μη αναστρέψιμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να το μετανιώσουμε μετά από 10 χρόνια. Ρε παιδιά, την πατήσαμε, χρήσωσε το μάτι μας από το πολύ χρυσό και άντε να πάμε πίσω. Δεν υπάρχει πίσω και ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Εδώ ένα παράδειγμα να σας πω. Στην Καλιφόρνια, Νότια Καλιφόρνια, είχαν χρυσορυχεία τα οποία έκλεισαν, προσέξτε, έκλεισαν το 1884. Είχαν ρίξει όμως ήδη τόνους υδραργύρου. Τότε χρησιμοποιόταν ο υδράργυρος αντί του ουκιανίου κτλ. Ακόμα σήμερα η περιοχή έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή μια ερυπωμένη περιοχή, γιατί ακριβώς έχει τον υδράργυρο, δηλαδή τις προσμίξεις υδραργύρου, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Για να μην πάμε από τόσο μακριά, ξαναγυρνάμε στο πιο κοντά, στον Αμαζόνιο, τον καταστρέψαν το 1970 με αντίστοιχη επένδυση πάλι, η οποία έχει καταστρέψει και σήμερα έχουμε τεράστια προβλήματα στην υγεία του πληθυσμού εκεί πέρα. Μετά τα είπαμε τα άλλα παραδείγματα, Βραζιλία, μάλλον είπατε τη Ρουμανία που είδαμε τα ψάρια που πεθαίνουν. Στη Βραζιλία αντίστοιχα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έσπασε το φράγμα. Εδώ να ξαναθυμίσω ότι είναι δηλαδή μόνο και μόνο με το γεγονός ότι έχουμε σεισμούς σε αυτή την περιοχή του κόσμου, μόνο και μόνο γι' αυτό, θα έπρεπε τελείως επιστημονικά να μην μιλάμε για τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να μου, εντάξει, θα κάνει το καλύτερο φράγμα, θα βάλει τα καλύτερα υλικά, να μην φεύγει πουθενά, να μην φεύγουν τα κιανιούχα κτλ. Και ένας σεισμός ο οποίος θα γίνει 7,5 θα τα πετάξει όλα στον αέρα και πάει ολόκληρη η Χαλκιδική και πάει και ο κόσμος μαζί της. Ένα πρόσφατο σχετικά πάλι παράδειγμα που είχαμε εδώ στη γειτονιά μας, στο ΕΣΜΕ απέναντι στην Τουρκία, όπου έγινε ακριβώς η ίδια επένδυση, μάλλον και από τα ίδια συμφέροντα. Φτιάξαν λοιπόν ένα πολύ ωραίο τέλμα και ένα τέτοιο, το οποίο 26 Ιουνίου του 2006 έγινε μια τεράστια νεροποντή. Έριξε ο Θεός ό,τι ήθελε, έριξε πράγμα. Λοιπόν, αυτή η νεροποντή τι είχε αποτέλεσμα? Υπερχείληση, έσπασε το φράγμα και έφυγε στον υδροφόρο ορίζοντα. Στις επόμενες μέρες, στις επόμενες τρεις μέρες, είχαμε προσέλευση 1.500 ασθενών με ασθενοφόρα στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής για αναπνευστικά και προβλήματα νευρολογικά και αναπνευστικά. Έκαναν έρευνα εκεί οι συνάδελφοί μας οι γιατροί και βγάλαν το συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν συμβατά με δηλητηρίαση από κιάνια. Τελείως. Δηλαδή είχαν δηλητηριαστεί άμεσα 1.500 άτομα στην ίδια περιοχή. Και εδώ έχει να κάνει πάλι με ένα άλλο κομμάτι της παραγωγής και της Χαλκιδικής και γενικά και της χώρας μας. Στην ίδια περιοχή. Μία εβδομάδα μετά είχαμε χιλιάδες αμνοερήφια τα οποία πεθάνανε και μετά από λίγους μήνες είχαμε επίσης γεννηθήκανε αμνοερήφια με διάφορες συγγενείς διαμαρτίες, δύο κεφάλια, δύο πόδια, πέντε πόδια κτλ. Δηλαδή είχαμε μια καταστροφή και της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Εδώ να τονίσω ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρθηκε πριν ως εναλλακτική, ότι αντί για το ωκεάνιο υπάρχει τήξη και η καύση. Αυτή μην ξεχνάμε όμως ότι η καύση προκαλεί φοβερά μεγάλη ρήπανση. Αέριο πάλι, ξαναγυρνάμε δηλαδή σε μια άλλη ρήπανση αέριο που είναι από την καύση, η οποία αέριος ρήπανση είναι και αυτή γεμάτο με μέταλλα κτλ. Η οποία και αυτή ήδη σε αυτήν έχει αποδοθεί διοξίδια του θείου κτλ. Εκτός από τα ραδιενεργά και σε αυτήν έχει αποδοθεί μεγάλο ποσοστό νοσηρότητας. Άρα, για να μπορέσουμε να το δούμε όλο μαζί, βλέπουμε ότι υπάρχει μια. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι χωρίς επιστροφή, η καταστροφή της υγείας είναι χωρίς επιστροφή. Άρα τι θα γίνει, όπως υπόθηκε με γεωλογικούς όρους και μεταλλεολογικούς, θα έχουμε μια ερήμωση του περιβάλλοντος, αλλά δεν θα έχουμε μόνο μια ερήμωση του περιβάλλοντος, θα έχουμε μια ερήμωση και κοινωνική. Κοινωνική ερήμωση. Δεν θα υπάρχει ζωή στη Χαλκιδική. Άρα τι θα κάνουν οι Χαλκιδικιώτες, πού οδηγούνται και οι εργαζόμενοι σήμερα στην εταιρεία, αλλά και οι μη εργαζόμενοι.
που οδηγούνται στη μετανάστευση. Θα γίνουν λοιπόν και οι χαλκιδικιώτες, αυτό που έχουν γίνει οι μετανάστες που έρχονται σήμερα σε εμάς και πουλάνε κασέτες, θα γίνουν και οι χαλκιδικιώτες, θα πηγαίνουν να πουλάνε κασέτες στη Γερμανία για να ζήσουν, γιατί ακριβώς δεν θα έχουν ζωή εδώ πέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συλλάβουμε σαν μια διάσταση στην όλη συζήτηση. Και εδώ πρέπει να τονίσω, επειδή υπόθηκαν πολλά από την αρχή, εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι διάλογος. Γιατί διάλογος πρέπει να γίνεται μεταξύ ισότιμων. Δηλαδή, τι θα πει ισότιμων, γιατί πολλά ακούστηκαν και γράφονται. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ, και εσείς που το οργανώσετε, και εμείς όλοι οι επιστήμονες που μιλήσαμε, και ο κόσμος από ό,τι ξέρω και φαίνεται, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ίδιον όφελος. Το να είχαμε σήμερα εδώ, εγώ δηλαδή αμφισβητώ αυτό που έγινε, το θεωρώ καλύτερο μάλλον. Το να είχαμε σήμερα εδώ ακόμα και έναν επιστήμονα, αλλά ο οποίος είναι πληρωμένος, δηλαδή η ομιλία μου αυτή τη στιγμή, αν πληρωνόταν χιλιάρικα, έτσι θα, δεν είναι ισότιμος. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να χάνω το χρόνο με το εισαγωγικό. Δηλαδή δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Αντιθέτως, θεωρώ ως επιστήμονας και ως πανεπιστημιακός ότι είναι κοινωνική μου υποχρέωση να βάζω τη γνώση στην υπηρεσία του κόσμου για την υγεία του κόσμου, επειδή είναι διαφορετικό. Άρα και να κλείσω με αυτό, θεωρώ ότι αυτή η επένδυση, παύλα καταστροφή, πρέπει να σταματήσει. Έχει αρχίσει ήδη η καταστροφή, πρέπει να τη σταματήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Και εδώ στην απάντηση, που δεν είναι δικιά μου δουλειά δηλαδή, αλλά ήδη έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα και πριν από λίγο, μια-δυο εβδομάδες, είχε γίνει και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Χαλκιδική για αυτό το θέμα, είναι: υπάρχει ζωή χωρίς το χρυσό? Υπάρχει ο χρυσός λοιπόν, που λέγεται, τα είπατε όλοι, από διάφορες πλευρές της αγροτικής παραγωγής μέχρι τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό κτλ. Δηλαδή υπάρχει ζωή όντως, θέλει φαντασία στο να βρούμε δουλειές. Δουλειές υπάρχουν πάρα πολλές, οι οποίες είναι μέσα στο περιβάλλον, για το περιβάλλον, για να ζήσουμε κι εμείς και κυρίως τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση, κύριε συνάδελφος. Θα μπορούσε κάποια στιγμή η ιατρική κοινότητα, από τη στιγμή που έχει όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνεργασία με επίσης επιστήμονες οικονομολόγους, να αξιολογήσει νούμερα, δεν μας πλασάρουν και εκατομμύρια, να τους δώσουμε σε απάντηση τι θα στοιχήσει πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, σε κόστος νοσηλείας, σε προσωρινές και μόνιμες αναπηρίες, να τους τα ρίξουμε και εμείς τα νούμερα στα μούτρα, για να μας πούν τελικά τι θα στοιχήσει. Προφανώς και έχετε δίκιο, προφανώς και υπάρχει αυτή η διάσταση, δηλαδή η αρρώστια προφανώς θα θέλει μια διαχείριση και δεν διαφωνούμε σε αυτό και ήδη κάνουμε και μελέτες τέτοιου τύπου για να δούμε τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι επενδύσεις. Το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να σας πω, γιατί ζούμε σε μια εποχή νομίζω της άκρατης κερδοφορίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι άμα τους τα πούμε αυτά θα πούνε: α, ωραία, υπάρχει ένα κομμάτι κερδοφορίας από τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες υγείας. Έτσι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα. Γι' αυτό είμαι και εγώ από αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούμε, ότι ένας άλλος κόσμος είναι πραγματικά εφικτός, όπου μιλάνε πρώτα οι ανάγκες του κόσμου και όχι η κερδοφορία. Μήπως ήταν δυνατόν να δώσουμε σε μέγεθος οικονομικό το εναλλακτικό κόστος του εργαζόμενου στην εταιρεία, που μπορεί να είναι έστω 1.000 ευρώ, πόσο κοστίζει στον ίδιο από άποψη υγείας και πόσο κοστίζει στο κοινωνικό σύνολο σε νούμερα. Σε χαμένες θέσεις εργασίας και πόσο κοστίζουν αυτές στο κόστος υγείας που μπορεί να έχουν οι ίδιοι και παρήνεται το κοινωνικό σύνολο. Γιατί πρέπει να το δούμε και έτσι. Μπορεί να φαίνεται στιγνά οικονομικό, μπορεί να πούμε και λίγο ψυχρό για τον κάθε εργαζόμενο εκεί, αλλά η φιλοδοξία του να δουλέψει, αυτό έχει κόστος και στον ίδιο που δεν το καταλαβαίνει εξαιτίας της φιλοδοξίας του, αλλά έχει κόστος και στον καθένα από τους υπόλοιπους και στον κριτικό από διότι το περιβάλλον δεν ανήκει μόνο στο Χαλκιδικιώτη που βλέπει τον βουνό απέναντί του, ανήκει στον κριτικό, σύμφωνα με το Σύνταγμά του. Όλο αυτό το κόστος αφορά όλη την Ελλάδα. Thank you.
Νομίζω είναι αντίστοιχη ερώτηση. Συμφωνούμε απολύτως ότι έτσι είναι όπως το λέτε. Απλώς ξαναλέω και επιμένω, γιατί ασχολούμαι και με αυτό, δηλαδή με την ιδιωτικοποίηση τώρα των υπηρεσιών υγείας, ότι μην το λέμε πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να φανεί ότι είναι ένα καλό πεδίο κερδοσκοπίας και εκεί. Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι, είναι να πείσουμε και τους εργαζόμενους ότι δεν μπορεί να θυσιάζεις την υγεία σου, την υγεία των παιδιών σου, την υγεία των γειτόνων σου, αλλά και όλη και του κριτικού που λέτε, την υγεία βασικά, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο. Ναι, συμφωνούμε απολύτως. Δεν είναι κόστος κέρδος, είναι μείον. Έτσι. Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε. Και για να κλείσω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, να πω το, ότι δηλαδή όπως συμφωνούμε από ό,τι καταλαβαίνω, η υγεία, για λόγους υγείας κατά πρώτο λόγο, πρέπει να σταματήσει άμεσα κάθε αυτή η διαδικασία στη Χαλκιδική, στην Θράκη και στο Κιλκί. Ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Βαρδουλάκη Αντώνιο, είναι καθηγητής του μαθηματικού τμήματος του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα επένδυση. Βάλτε και ένα ερωτηματικό. Επένδυση. Θα ήθελα να ξέρω τα χρονικά μας περιθώρια για να έχουμε την αίθουσα εξαντλούνται ακριβώς σε 2 ώρες από τώρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρδουλάκη, ο λόγος εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είμαι αυτοπρόσφυτο, δεν με προσκαλέσατε. Έκανα πρόκληση για δύο μέρες και υπήρξε εγώ δεν είμαι και ειδικός. Είμαι λίγο ερασιτέχνης. Μπήκα στο ίντερνετ και έψαξα λίγο πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί. Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά εσείς θα κρίνετε. Λοιπόν, ακούω για επένδυση, οπότε έδωσα αυτόν τον τίτλο στην ομιλία μου. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι αυτός εδώ. Βλέπετε, είναι ένα χοντρό πράγμα και έχει την πρωτοτυπία ότι. Όπως ξέρουμε, οι νόμοι του ελληνικού κράτους αρχίζουν με αυτή τη σελίδα. Έτσι, αρχίζουν με αυτή τη σελίδα. Αυτός ο νόμος, ύστερα από λίγες σελίδες, είναι απλώς φωτοτυπία μιας συμβολιογραφικής πράξης, η οποία δεν τη διάβασε κανείς. Όπως την έδωσε ο συμβολιογράφος τον κύριο Πάχτα, γιατί ξέρω πότε έγινε κάποιο απόγευμα. Θα δείτε λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος. Έτσι, ο νόμος του ελληνικού κράτους. Μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο το έχω εδώ, είναι και, θα το δείτε και το έχω, είναι γραμμένο με το χέρι. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως του ελληνικού κράτους. Μπορεί να συντρώθηκε και ύστερα. Είναι γραμμένο με το χέρι. Λοιπόν. Με τον νόμο λοιπόν αυτόν, τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, το 1/8 από ό,τι ακούω, της Χαλκιδικής, ένα αρχαίγωνο δάσος, μνημείο της Βύσεως, 317 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι, για να καταλαβαίνουμε, ή 317.000 στρέμματα, περνούν στην ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός. Τα ξέρετε αυτά. Και η σύμβαση μεταβίβασης ορίζει ρητά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν κατοχυρώνει δικαιώματα στα εξοριζόμενα μεταλλεύματα. Αυτό είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως, σας είπα. Αυτός είναι ο τίτλος του νόμου. Έτσι, αυτός ο παραπλανητικός τίτλος του νόμου. Εδώ είναι η πρώτη. Εδώ βλέπετε σε μια σελίδα 3.19, αυτό η εφημερίδα της κυβερνήσεως τι λέει. Η αγοράστρια δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, αν βρούνε τον τάφο του Αριστοτέλη εκεί, δεν έχουν καμία ευθύνη. Θα το σκάψουν. Ορίστε. Συγγνώμη, είναι αντισυνταγματική. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος του ελληνικού κράτους. Εσείς είστε νομικός, κυρία Αγγελάκη, να μας τα πείτε. Λοιπόν, εγώ απλώς αυτά που διάβαζα τα υπογράμμισα. Εν γέννη. Η απορρέουσα από το μεταλλευτικό κώδικα κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα άρθρα στη σελίδα 319 του νόμου, το οποίο υπέγραψα. Λοιπόν, σε κάποιο άλλο σημείο, επίσης το λέει με τα χέρια, το έχετε γράψει με τα χέρια, το βλέπετε. Να διενεργεί χωρίς άδεια. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν αυτοί. Εγώ ένα κοτέτσι θέλω να φτιάξω, ένα φράχτης έπεσε και πρέπει 3 χρόνια να πάρω άδεια από την πολεοδομία. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε 317 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Χαλκιδικής, του ερώτερου νομού της Ελλάδος, έτσι. Στον επίγειο παράδεισο, δίπλα στον τάφο, στο μέρος που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, έτσι. Δηλαδή καταστρέφουμε και την ιστορία μας ουσιαστικά. Εκεί θα πρέπει να ήταν ένα μουσείο, για μένα ένα μουσείο που να πληρώνεις εισιτήριο για να μπαίνεις και να βλέπεις πού γεννήθηκε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της ανθρωπότητας. Παρακάτω. Αυτοί είναι οι υπογράφοντες στον νόμο. Βλέπετε, τα γράφει εκεί πέρα για να τα δείτε. Τα λουλούδια λοιπόν. Χριστοδουλάκης το παίζει και εθνικιστής τώρα. Μιλάει από τα ραδιόφωνα για εθνικισμό και δεν επιτρέπουμε κτλ. Θέλει να αλλάξει στρατόπεδο τώρα. Έβαλε άλλο καπέλο. Σκανδαλίδης, Τσοχαντζόπουλος, Ευθυμίου, Ρέπας,
Πετσάλνικος, Βερελής. Λοιπόν, αυτοί είναι οι κύριοι που υπέγραψαν τον νόμο αυτό. Με πρώτο βεβαίως τον κύριο Στεφανόπουλο. Λοιπόν, τώρα από την ιστοσελίδα του Ελντοράντο. Αυτά σας λέω, τα βρήκα στο ίντερνετ και τα, νομίζω πως αξίζουν να τα δούμε κάποια φορά. Λοιπόν, το έργο Στρατώνη βρίσκεται, τα λέει στα εγγλέζικα, εγώ τα έχω γράψει από κάτω στα ελληνικά για αυτούς που δεν διαβάζουν εγγλέζικα. Ενημερώνει τους επενδυτές. Βρίσκεται στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο ανήκει 100% στην Ελλάδας Gold, 95% Ελντοράντο Gold και 50%. Η περιουσία περιλαμβάνει χορηγία μιας ομάδας αδειών εξόρυξης που καλύπτουν 317 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Το λένε αυτοί εκεί πέρα για να πουλήσουν μετοχές. Οι παραχωρήσεις χορηγήθηκαν τον Απρίλιο του 2004 από το ελληνικό κράτος και ισχύουν μέχρι τις 6 Μαρτίου του 2026. Μπορούν να αναθεωθούν δύο φορές για διάρκεια 25 ετών η καθεμία. Δηλαδή πάμε στο 2070, φαντάζομαι. Καμία δαπάνη δεν απαιτείται για διατήρηση των αδειών. Τα πήρανε και τα έχουν. Από την ιστοσελίδα πάλι της Eldorado Gold. One of the lowest cost gold producers. Ένας από τους χαμηλότερους κόστους παραγωγούς χρυσού. Δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν πληρώνουμε κανέναν. Έτσι. Αυτό είναι σε... πάει μαζί με το άρθρο που σας διάβασα πριν. Η αγοράστρια δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άρα δεν έχει καθόλου κόστο. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Το σημείο που σας είπα, η αγοράστρια δεν έχει καμία υποχρέωση, είναι δελτίο επενδυτή της Eldorado Gold, όπως βλέπετε εδώ, Eldorado Gold το λέει εκεί πέρα, έτσι. Χαμηλού κόστους τι σημαίνει, τι δεν χρειάζεται να χαλάσουν άλλα λεφτά. Λοιπόν, στόχοι, μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας, σε εκείνο το σημείο μόνο, 1,7 εκατομμύρια ογκές χρυσού ή τι άξιες κλπ. Τι είναι, 1,7 είναι 1,700 εκατομμύρια ουγγιές. Επί 28 γραμμάρια που είναι η ουγγιά, είναι 48 εκατομμύρια γραμμάρια. 48 εκατομμύρια γραμμάρια είναι 48.000 χιλιά ή είναι 48 τόνοι ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτοί θα βγάζουν 48 τόνους χρυσό το χρόνο. 48 τόνους χρυσό το χρόνο. Το λένε οι ίδιοι. Έτσι. Μελλοντικά σχέδια. Τα προηγούμενα σχέδια είναι, αλλά μάζεψαν και κάτι άλλα στοιχεία, θα τα δείτε αργότερα. Λοιπόν. Ποιοι είναι οι τράπεζες, η Goldman Sachs, τι να πούμε, τι μάθαμε, δεν την ξέραμε πριν τρία χρόνια, έτσι. Η Goldman Sachs χρηματοδοτεί, έτσι. Αυτό είναι η European Goldfields, είναι οι προκάτοχοι που τα πούλησαν. Λοιπόν, τι λένε αυτοί, μετά από ελληνική έγκριση, η Goldman Sachs είναι αισιόδοξη για τα European Goldfields, το γράφει εκεί πέρα. Παρακάτω εδώ, το έχω μεταφράσει και αυτό, η Goldman Sachs αποκάλεσε την πολυαναμενόμενη από τα European Goldfields χορήγηση των απαιτουμένων αδειών για τα έργα στις Κουριές και την Ολυμπιάδια ένα ισχυρά θετικό γεγονός που θα ενισχύσει τη τιμή της μετοχής. Αυτό είναι ο σκοπός. Η τιμή της μετοχής. Και όλα να πάνε στο να μην πω. Η Goldman Sachs επανέλαβε επίσης την πεποίθησή της ότι και έδωσε τη βαθμολογία, όπως το λέει εκεί, conviction to buy. Δηλαδή, αγοράστε μετοχές, κύριε. Αγοράστε μετοχές. Έχουμε εμείς την ιδιοκτησία του κράτους. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος και αυτές είναι οι τράπεζες. Η Rothschild, όπως βλέπετε, και η Goldman Sachs. Έτσι. Αυτός είναι ο κύριος ο οποίος ηγείται πίσω από τα. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά στοιχεία τα νέα της εταιρείας. Company News. Διαβάστε τα. Βασικά είναι ότι αγοράζουν και το Εκκυλική, το λένε εδώ πέρα. Έτσι. Τα νέα ορυχεία της European Goldfields πιθανόν να λάβουν ελληνική έγκριση. Ήταν πριν τη λάβουν. Τα λένε και αγγλικά, εγώ τα έχω μεταφράσει στα ελληνικά. Λοιπόν, κατά την εφημερίδα Αυγή, σε αυτό το site, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάδης εκτιμά ότι ο χρυσός στη Μακεδονία και Θράκη αποτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το ΙΓΜΕ αποτιμά τον ορυκτό πλούτο μόνο στη Χαλκιδική περί τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια εφημερίδα, την εφημερίδα Αυγή, η εταιρεία European Goldfields που έχει ποσοστό στην ελληνική χρυσό δίνει, κάποιο σημείο δίνει, πούλησε δηλαδή το 9% του ποσοστού της στο Κατάρ έναντι 175 εκατομμύρια ευρώ. Το αγοράσανε όλο 11 εκατομμύρια και πουλάνε το 9% 175. Μία απλή αναλογία να κάνετε, αναγωγή, έτσι. Βγαίνει κάπου περίπου 1.900, δηλαδή περίπου 2 δις ευρώ. Έτσι. Συμπέρασμα πρώτο. Το ελληνικό δημόσιο πούλησε τα μεταλλεία Χαλκιδικής 200 φορές πιο φθηνά από την τιμή που εισέπραξε η στραβουλή του μήνες. Αυτονόητο ερώτημα, γιατί το ελληνικό δημόσιο, γιατί του Υπουργού κ. Πάρθα έδωσε με συνοπτική διαδικασία για 11 εκατομμύρια ευρώ κάτι που κόστιζε 2 δισεκατομμύρια. Ερώτημα, για ποιο λόγο.
Δικό μου ερώτημα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι η αγροπολισία και το τίμημα των μεταλλείων, θα ξέρετε, θα τα ξαναβώ για αυτούς που δεν τα ξέρουν, έναντι μόλις 11 εκατομμύρια ευρώ, ότι είναι απαράδεκτα χαμηλό και ζημιογόνο για το ελληνικό δημόσιο, επιδίκασε πρόστιμο. 15,34 εκατομμύρια ευρώ στην ιδιοκτήτρια υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Ακούστε τι έγινε. Να το ξέρετε αυτό. Ο τότε υπουργός, αυτό υπάρχει σε φίλου μου. Ο τότε υπουργός, κ. Παπακοσταντίνου, προσέφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μην πληρώσει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός το ποσό αυτό. Προσέφηκε ο υπουργός, ο Έλληνας. Ο κ. Παπακοσταντίνου, όταν ρωτήθηκε, υπάρχει σε φίλου μου, αυτό μπορεί να το στείλω, όποιος θέλει να το στείλει. Υπάρχει φίλου που το λέει αυτό. Τα έχω βάλει σε εισαγωγικά. Όταν ρωτήθηκε γιατί προσέφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έδωσε την εξής απάντηση. Το ελληνικό κράτος παγίως προσφεύγει κατά των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κρίνουν ότι δεν έχει κάνει καλά, εννοεί το ελληνικό κράτος, τη δουλειά του. Εκεί που δεν κάνουμε καλά, δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας που ζητάμε 15 εκατομμύρια ευρώ, που έκανε η Επιτροπή, και εμείς προσφεύγουμε να τη διορθώσουμε. Γιατί δεν έχει το αλάθητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει αλάθητο. Άρα λοιπόν τα 15 εκατομμύρια. Εμάς μας κόψανε το μισθό πανεπιστημιακοί. Θα το λέω τώρα. Βγάζαμε μετά από 40 χρόνια εργασία, βγάζαμε κάπου 3 χιλιάρικα. Τώρα βγάζουμε 1.800. Λοιπόν, δεν έχουμε να ζήσουμε δηλαδή. Έτσι. Και αυτοί χαρίσανε 15 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά είναι πάλι αυτή η σελίδα, αλλά θέλω κάτι πράξεις. Βλέπετε, οι μεγαουνικές και οι ουνικές και ο... δεν είναι μόνο ο χρυσός. Έτσι. Είναι ο κασίτερος, ζίνκ, είναι ο χαλκός. Αυτά δεν θα τα υπολογίσω. Έκανα ένα γρήγορο υπολογισμό εδώ. Θα τον δείτε τώρα. Λοιπόν, σύμφωνα πάλι με στοιχεία της εταιρείας, τα αποθέματα αργίου, και παίρνω μόνο το στρατόνι, είναι λέει 10 μεγαουνιές. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι θα πει 10 μεγαουνιές, η μία ουνιά είναι 23 γραμμάρια, 28 γραμμάρια και κάτι. Η μία μεγαουνιά είναι 1 εκατομμύριο ουνιές. Μέγα είναι 1 εκατομμύριο. 1 και 6 μηδενικά. Έτσι. Δηλαδή 28 εκατομμύρια γραμμάρια. Δηλαδή 28.000, δηλαδή 28 τόνοι. Δηλαδή μία μεγαουνιά είναι 28 τόνοι χρυσός. Αυτοί θα βγάλουν 10 μεγαουνιές αργύρου στο στρατόνι. Ο άργυρος στην Ολυμπιάδα είναι 59 μεγαουνιές. Ο χρυσός στις σπουργές είναι 3,6 μεγαουνιές, δηλαδή 3.600.000 ουνιές. Αυτά είναι στοιχεία της εταιρείας. Στην Ολυμπιάδα είναι 4,1 μεγαουνιές. Ας τα προσθέσουμε αυτά. Λοιπόν, επειδή όπως οι μεγάλοι αριθμοί δεν γίνονται κατανοητοί, πρέπει κανείς να, όπως είπα, η μία ουνιά λοιπόν είναι 28,35 γραμμάρια. Σύμφωνα με την European Goldfish, τα αποθέματα χρυσού είναι στις σπουργές 3,6, στην Ολυμπιάδα 4,1, έτσι, μεγαουγγές. Δηλαδή είναι 7,7 μεγαουγγές. Επιγραμμάρια, αναουγγιά, είναι 218 εκατομμύρια γραμμάρια. Δηλαδή είναι 218 τόνοι χρυσού. Αυτή θα πάρει 218 τόνοι χρυσού, θα πληρώσουν 200 μεροκάματα, 150 είπατε εσείς, 150 μεροκάματα, για μερικά χρόνια, έτσι. Θα έχουν πεθάνει οι άνθρωποι αυτοί, θα πάρουν το χρυσό αυτό και θα φύγουν. Ο χρυσός θα καταλήξει σε ένα υπόγειο στην Ελβετία, σκοτεινό, είναι τελείως άχρηστος. Είναι απλώς για να είσαι πλούσιος. Δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα. Τον έχεις σε ένα υπόγειο, σε πλάκες και δεν τον βλέπει κανείς. Ούτε να πάει να τον δεις δεν μπορεί, σαν μουσείο. Έτσι. Και η λογική ποια είναι. Καταστρέφεις μια χώρα ολόκληρη για να έχεις ένα υπόγειο χρυσό. Για μένα άχρηστο. Ουσιαστικά είναι άχρηστο. Δεν κάνεις κάτι με αυτό. Δεν είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, να δώσεις ζωή. Λοιπόν. Λαμβανωμένη υπόψη ότι η τρέχουσα τιμή του χρυσού είναι περί τα 1.600 δολάρια και 1.800 τώρα, εγώ βάλα 1.600, και τα αποθέματα χρυσού στα σιγουριές και στην Ολυμπιάδα είναι 7 μεγαουγγές, δηλαδή 7,7 εκατομμύρια ουγγές, και η τιμή του χρυσού είναι αυτή, η τιμή αν κάνει τον παραπλασιασμό βγαίνει κάπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια. 12 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μόνο ο χρυσός στα δύο μεταλλεία αυτά, με στοιχεία της εταιρείας. Λοιπόν, πάμε στον Άργυρο. Ο Άργυρος είναι 10 μεγαουγγές στο στρατόνι και είναι και 59 μεγαουγγές στην Ολυμπιάδα. Άθροισμα 69 μεγαουγγές, 1.956 τόνοι αργύρου. Έτσι. Περίπου 2.000 τόνοι αργύρου θα βγουν εκεί. Έτσι. Ο οποίος, άμα κάνει τις πράξεις, το κιλό του αργύρου, αν μπείτε στο ίντερνετ, έχει σήμερα 915 δολάρια το κιλό. Έτσι. Επί το 1.959.000 κιλά
Έτσι. Βγαίνει κάπου 1,7 δις δολάρια. Έτσι. Αυτά πάλι. Λοιπόν, η αξία λοιπόν Χριστού και Αγίου μόνο, δεν βάζω το, δεν βάζω το Κασίδωρο, δεν βάζω τον Αγό, δεν βάζω μόνο αυτά τα νούμερα, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα, έτσι, να τα καταλαβαίνω. Όταν βλέπω μεγάλα νούμερα, δεν τα καταλαβαίνω και να θέλω να τα βλέπω έτσι. Λοιπόν, είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπολογίζοντας μόνο το χρυσό και τον Άργυρο στις σκουριές, στην Ολομέλεια και στο Στρατόνι, η εταιρεία European Goldfields με 11 εκατομμύρια ευρώ κέρδισε περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πολλαπλασίασε τα χρήματά της περί της χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Αυτό το λένε επένδυση. Έτσι. Εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι από την European Goldfields. Αυτοί λένε θα βγάζουν το χρόνο 350.000 σουγγιές. Επί 1.800 ιουγιά, δηλαδή το χρόνο θα βγάζουν 10 τόνους, θα βγάζουν 630 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, το χρόνο, το οποίο μεταφράζεται σε όγκο, 10 τόνους χρυσό θα φεύγουν το χρόνο από την Ελλάδα, έτσι, καταστρέφοντας τα βουνά, αυτά που ακούσατε πριν από τους ειδικούς, έτσι, θα φεύγουν 10 τόνοι χρυσό το χρόνο. Και βέβαια οι εργάτες θα ζουν εκεί μετά με τα 1.500-1.200 ευρώ, θα φορολογούνται λέει κιόλας αυτοί οι κακομοίριδες, έτσι. Έτσι μας είπαν ότι θα έχουμε και εσόδα από τη φορολογία τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω κύριοι, και αυτό είναι η επένδυση που από ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλης, ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Πάσκας και η παρέα του. Ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε τους ανθρώπους που ζουν από πρώτο χέρι αυτή την τραγωδία, τον κύριο Αβδινιώτη Σπύρο, καθηγητή εφαρμογών τουριστικών επιχειρήσεων στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης και παράλληλα ερευνητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το θέμα του κυρίου Αβδινιώτη είναι τουριστική ανάπτυξη και μεταλλεία. Κύριε Αβδινιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συντομότερος από τα 5 ή 10 λεπτά. Θα επικεντρωθώ σε μερικά σημεία. Βέβαια, μετά από την. Από αυτά που ακούστηκαν, δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά. Δυστυχώς, εμείς ως κάτοικοι της Χαλκιδικής, ως Χαλκιδικιώτες, γιατί και εγώ Χαλκιδικιώτης είμαι από τα Νέα Ρόδα και την Αμιλιανή κατάγομαι, άσχετα αν ζω στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο, βιώνουμε πραγματικά μια κατάσταση η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Και βεβαίως να πω στη συνέχεια, όσο τον είπε ο κ. Παγεωργίου, ότι η κατάσταση πλέον που διαμορφώνεται είναι συντονισμένη σε βάρος μας. Σε λίγες ημέρες, κάτω από άκρα μυστικότητα, θα κατατεθεί εδώ, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το νέο χωροταξικό πλαίσιο, όπου θα ρυθμίζεται σε κάθε περιοχή ποιος θα κάνει τι. Για τη δικιά μας περιοχή, Βορειοανατολική Χαλκιδική, είναι μόνο μεταλλευτική και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα στο νέο χωροταξικό. Αποσιοποιήθηκε, εμφανίστηκε μερικές μέρες πριν περάσει από την περιφέρεια και τρέχουμε τώρα να καλύψουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται στην περιοχή. Από την άλλη μεριά βγήκε ο καινούριος. Βγήκε καινούργιος επενδυτικός νόμος, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένα κόκκινο χαλί στο ξεπούλημα της Ελλάδος. Και θυμάμαι όταν το Σεπτέμβριο πήραμε το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Σεπτέμβριο ήτανε, για τα 52 δις, θυμήθηκα ότι τόσο είναι η τιμή του τετμημένου. 52 δις επωλήθη Ελλάδα. Και από τότε βαδίζουν στον δρόμο αυτό. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό λοιπόν, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου και θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, ακούω πάρα πολλά για μεγέθη, για αριθμούς, αλλά κανείς δεν είναι ακριβής σε αυτά τα νούμερα. Καταρχήν, να ρίξω λίγο τους τόνους και να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί υπάρχει πολλή ένταση και συνέστημα. Τι είναι ο τουρισμός? Ο τουρισμός είναι μια εικόνα που έχουμε πλάσει όλα στο μυαλό μας για μια περιοχή. Έχουμε μια εικόνα για τη Νέα Υόρκη στο μυαλό μας. Δεν έχουμε. Έχουμε μια εικόνα για την Ρόδο στην Ελλάδα. Έχουμε για τις Σεϊχέλες μια εικόνα του προορισμού. Κάποιοι λένε ότι το πρώτο πόδι είναι μακριά από αυτά που γίνονται στον Κάκαο. Κάποιοι λένε ότι το δεύτερο πόδι είναι μακριά από το δεύτερο πόδι. Θέλω να τονίσω και να πω ότι η εικόνα της Χαλκιδικής είναι ενιαία. Και να πω επίσης ότι το προϊόν της Χαλκιδικής είναι ανελαστικό. Γενικά ο τουρισμός είναι προϊόν ανελαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν χαλάσει η εικόνα, αν ακριβήνει το προϊόν, αν γίνει κάτι το οποίο θα μας αποτρέψει να κάνουμε το ταξίδι, απλά θα πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή, οι συνέπειες μόνο και μόνο από την εικόνα είναι ανυπολόγιστες. Και προσέξτε λίγο, οι τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν στην περιοχή δεν περιμένουν να δουν συνέπειες
δράσης των μεταλλείων. Και μόνο και μόνο στην ιδέα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι τι φωνάζουν εκεί, βρωμιά θα υπάρχει, άντε πάμε κάπου άλλο να κάνουμε διακοπές. Εμείς από αυτό και μόνο χάνουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χάνουμε εκατομμύρια εισοδήματα, χάνει το κράτος εκατομμύρια από φορολογία. Λοιπόν, ο τουρισμός στην Ελλάδα, το λένε πάρα πολλές φορές, είναι η ατμομηχανή της οικονομίας, είναι ο μοναδικός κλάδος τον οποίο, αν εκμεταλλευτούμε σωστά, θα βγούμε από το τέλμα. Το λένε περί χαρίς όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έχουν δίκιο, γιατί, προσέξτε λίγο, με έμεσο ή άμεσο τρόπος, ο τουρισμός απασχολεί 771.000 εργαζομένων στην Ελλάδα σήμερα. 770.000 άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό. Παράγονται 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον τουρισμό. Και κοιτάξτε λίγο, ποια είναι η διαφορά με τα μεταλλεία. Τα μεταλλεία σου λέει η Αντοράδο, θα έρθω και θα δώσω πόσα λέει, 60, 40, 50, 70, 100 δις θα δώσει σαν επένδυση. Να κρατήσουμε όμως στο μυαλό μας ότι το 95% ανήκει σε ξένη εταιρεία. Παίρνει τα κέρδη και τα πάει σπίτι της. Έτσι δεν είναι? Τι θα κάνει, θα το δώσει σε μένα? Δεν θα με αγαπάει, δεν με συμπαθεί καν. Θα τα πάρει σπίτι της. Ο τουρισμός είναι κάτι διαφορετικό. Έρχεται, μπαίνει στον κόπο ο Γερμανός, ο Ιταλός, ο Κινέζος, ο Βραζιλιάνος να πάρει το αεροπλάνο του, να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα και να φτάσει στη Χαλκιδική. Έρχεται στη Χαλκιδική, αφήνει τα χρήματά του, γεύεται τα προϊόντα της περιοχής και τι λαμβάνει ως αντίτιμο? Την εμπειρία. Την εμπειρία ότι πήγα στη Χαλκιδική και έφαγα, πέρασα ωραία, ήπια, γέλασα. Θαυμάσια σου λέω, θα ξαναπάω? Δεν ξέρω, θα ξαναπάω. Αλλά η εικόνα αυτή είναι τόσο καλή που θα την πω και στους διπλανούς μου. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα αρχίζει και συνθλίβεται στην περιοχή μας. Δεν είναι ο ιδεατός προορισμός. Είναι ένας εξαιρετικά ελαστικός προορισμός, ο οποίος πολύ εύκολα δεν θα έρθει κάποιος στην περιοχή μας. Ειδικότερα στη Χαλκιδική, να κοιτάξω λίγο τα χαρτιά μου εδώ πέρα, η Χαλκιδική, το 72% του παραγόμενου πλούτου είναι από τουρισμό. Επίσης, η 48,3% των εργαζομένων είναι άμεσα απασχολούμενοι στον τουρισμό. Ένα άλλο τρομερό στοιχείο, το οποίο για μένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, το 92% των επενδύσεων στη Χαλκιδική αφορούν, μαντέψτε τι, τον τουρισμό. Όπως επίσης, ο τουρισμός, το τουριστικό κύκλωμα, είναι ένα πολύ φαρδύ κύκλωμα. Έχει να κάνει με ξενοδοχεία, με γραφεία τουριστικά, με εστιατόρια, καφετέρειες, τρόφιμα ποτά, νοικιάς αυτοκινήτων, μαγαζιά με εμπορικά είδη, σούπερ μάρκετ. Όλη αυτή η αλυσίδα τρέφεται από τον τουρισμό. Λοιπόν, αυτές εδώ λοιπόν οι επιχειρήσεις εξαρτώνται στη Χαλκιδική κατά 78% από τον τουρισμό. 78% εξαρτώνται από τον τουρισμό. Λοιπόν, και κάνω μια υπόθεση εργασίας εγώ, η οποία βέβαια έχει πολλή δουλειά πίσω. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία πτώση του τουρισμού κατά ένα ποσοστό 30%, το οποίο μπορεί να γίνει σήμερα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό θα έχει 30%. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, και απαντάω με αυτόν τον τρόπο, να καταρχήν να διευκρινίσω και να πω ότι ό,τι νούμερο ακούγεται δεν είναι τυχαίο, ούτε βγαλμένο στο χέρι. Είναι υπολογισμένο με βάση τους δορυφόρους λογαριασμούς, οι οποίοι ανεπτυχθήκαν πανευρωπαϊκά, και ένα συγκεκριμένο σύστημα δορυφών λογαριασμών. Λοιπόν, μια πτώση 30% στον τουρισμό σημαίνει 3.300 θέσεις εργασίας χαμένες. Μια πτώση στον τουρισμό σε παρεφερείς δραστηριότητες σημαίνει 7.000 θέσεις εργασίας χαμένες. Σύνολο, αν ο τουρισμός πέσει 30%, χάνουμε 10.300 θέσεις εργασίας, βεβαιωμένα. Σε έμεση φορολογία, χάνουμε 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ, πραγματικά νούμερα, από ΦΠΑ. Αν βάλουμε και τις περιραίουσες σχολείες, 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάνουμε μόνο από το ΦΠΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η επένδυση όπου θα έρθουν κάποιοι ξένοι και θα πάρουν το χρυσό με οποιοδήποτε τρόπο, νόμιμο ή μη, από την περιοχή μας, τα κέρδη αυτά που θα πάρουν θα τα πάνε στο σπίτι τους.
και όχι στην περιοχή μας. Το κράτος χάνει πάρα πολλά χρήματα από αυτή την επένδυση. Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο σύμπτωμα είναι ότι εφόσον το προϊόν μας είναι εναλλαστικό, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν στη Χαλκιδική δεν θα είναι οι τουρίστες οι οποίοι θα δώσουν χρήματα. Είναι οι τουρίστες οι οποίοι θα βρουν πολύ φθηνή τη Χαλκιδική και θα έρθουν για 10 μέρες, να περάσουν 5 μέρες, 7 μέρες συντηρητικά με ένα σάντουιτς στη θάλασσα και πίσω. Μηδέν εισοδήματα για μας. Κατακριμνίζεται όλο το τουριστικό κύκλωμα. Μόνο με την υπόνοια δεν θα γίνει η επένδυση. Κλείνοντας, θα πω ότι η Χαλκιδική σκοπίμως είναι ανεκμετάλλευτη. Η Χαλκιδική μπορεί να είναι σήμερα σε ένα στερευλό τουριστικό προϊόν, να είναι τρίτος προορισμός στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα πρώτος. Γιατί είναι η γενέτρια του Αριστοτέλη, κάντε μία έρευνα στο ίντερνετ και βρείτε ποιος είναι ο δημοφιλέστερος άνθρωπος στον κόσμο σήμερα. Δεν είναι ο Justin Bieber, δεν είναι ο Michael Jackson, είναι ο Αριστοτέλης. Αυτό το πρώτο να αφήνουμε ανεκμετάλλευτο, πέρα ως πέρα. Το Άγιο Όρος, περιμένουν, λέγανε στην προηγούμενη φιλοξένεια την έκθεση, 400.000 Ρώσοι να κατέβουν στην περιοχή μας. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, το είπαν όλοι οι υπεύθυνοι του τουρισμού στην Ελλάδα. Και υπουργός τουρισμού, νομίζω. Λοιπόν, αφήνουμε το Άγιο Όρος ανεκμετάλλευτο. Παντελώς όμως ανεκμετάλλευτο. Αφήνουμε τη διόρυγα του Ξέρξη ανεκμετάλλευτη. Τώρα θα μου πείτε διόρυγα του Ξέρξη. Η ταινία 300 έκανε εκατομμύρια εισιτήρια. Όλα αυτά δένονται. Η Βόρεια Ανατολική Χαλκιδική έχει ένα πολύ ισχυρό τουριστικό πακέτο, το οποίο σήμερα είναι εκμετάλλευτο. Κλείνοντας, δεν θα σας τελεπορήσω παραπάνω, θέλω να πω μία κουβέντα μόνο. Λείπει ο κύριος της περιφέρειας. Λυπάμαι πολύ που λείπει. Αν πάρει τα λεγόμενά μας, τον παρακαλώ πολύ να σκεφτεί ότι σήμερα στη Βόρεια Ανατολική Χαλκιδική παίζει μόνο ένας παίχτης. Τα μεταλλεία. Ο τουρισμός ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι χαμένη. Λοιπόν, θα είναι καλό να μας βάλει στο παιχνίδι. Θα είναι καλό να μας εντάξει ως δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, για να έχουμε να κάνουμε κάτι θεσμικά επίσης κι εμείς. Και ένα τελευταίο επιχείρημα, και κλείνω με αυτό. Επειδή βαρέθηκα να πω να λένε ότι είναι φιλική στο περιβάλλον όλη αυτή η επένδυση, προκαλώ τον κύριο Πάχτα στο νέο χωροταξικό να ονομάσει το όρος Κάκαβο ως περιοχή ειδικής προστασίας. Εφόσον λοιπόν είναι τόσο φιλική στο περιβάλλον η εξόρυξη που θέλουν να κάνουν, εμπρός ας το ονομάσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλω λίγο προσεκτικά να πω το εξής. Είναι ο κύριος Στρασιγούλου στην αίθουσα. Επειδή δεν είχα στο πρόγραμμα, πολύ ευχαρίστως όμως, ο κύριος Στρασιγούλου, ο Ανδρέας, θα σας δώσω 10 λεπτά, κύριε καθηγητά. Είναι καθηγητής μελισσοκομείας ιδιοτροφίας στο τμήμα Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω και δύο για να ολοκληρώσω την ημερίδα σήμερα, συναδέλφους σας. Πολύ λιγότερο θα μιλήσω, γιατί ήδη έχουν ελεγχθεί αρκετά πράγματα. Θέλω να καταθέσω τη δουλειά με την μελισσοκομεία και έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό, μια και είμαι καθηγητής, ο πιο παλιός καθηγητής στη μελισσοκομεία εδώ και τόσα χρόνια, και έχω αφιερώσει τη ζωή μου πραγματικά για αυτόν τον κλάδο. Ό,τι ρυπαίνει τον αέρα, ότι ρυπαίνει το νερό, ότι ρυπαίνει το έδαφος, θανατώνει τις μέλισσες. Ότι καταστρέφει τα φυτά, ότι ξεριζώνει τα φυτά, ότι κόβει το δάσος, εξαφανίζει μέλισσες. Και οπωσδήποτε αυτή η δραστηριότητα, η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Χαλκιδική, είναι ολέθρια για την μελισσοκομεία. Μια μελισσοκομεία που για τη Χαλκιδική είναι η καρδιά της μελισσοκομείας στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πούμε ότι στη Χαλκιδική, η Χαλκιδική έχει την υψηλότερη πυκνότητα μελισσιών από όλη την Ελλάδα. Έχει 85 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν ο μέσος όρος των μελισσιών στην Ελλάδα είναι 11 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στην Ευρώπη είναι μόλις 3 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Έχει τους περισσότερους επαγγελματίες μελισσοκόμους, με 29% οι μελισσοκόμοι της Χαλκιδικής είναι επαγγελματίες. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος των επαγγελματιών μελισσοκόμων είναι μόλις 3 μελισσοκόμοι. Στην Χαλκιδική παράγεται το 65% της ελληνικής παραγωγής σε μέλι, το λεγόμενο πευκόμελο.
Πευκόμενο παράγει μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία. Δεν παράγουν άλλες χώρες. Και είναι φημισμένο το μέλι που βγάζουμε, το πευκόμενο. Και το πευκόμενο χρησιμοποιείται για να ενσωματωθεί με άλλα μέλια, έτσι ώστε αυτά να μην κρυσταλώνουν. Είναι μια εξαιρετική ποιότητα μέλι. Αυτό το μέλι που θα χάσουμε και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής σε μέλι, γιατί δεν θα έχουμε για να στηρίξουμε τα άλλα μέλια. Στην Χαλκιδική μαζεύονται οι περισσότεροι μελισσοκόμοι της χώρας μας το φθινόπωρο για να πάρουν το πευκόμελο. Όλοι αυτοί οι μελισσοκόμοι, εκτός από την Χαλκιδική, οπωσδήποτε θα πάψουν να ασχολούνται με τη μελισσοκομεία, γιατί ξεριζώνουμε την καρδιά πραγματικά της μελισσοκομείας με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, δεν είναι οι χίλιοι μελισσοκόμοι που θα χαθούν, γιατί τόσο είναι κυρίως οι μελισσοκόμοι της χώρας μας, είναι οι ίδιες οι μέλισσες. Και όπως είπε ο συνάδελφος προηγούμενα, χωρίς μέλισσες δεν έχουμε επικονίαση, χωρίς μέλισσες δεν έχουμε φυτά, χωρίς φυτά δεν έχουμε ζώα, χωρίς ζώα δεν έχουμε ανθρώπους. Έτσι. Και είναι αυτός ο κλάδος πραγματικά ξεριζώνεται από αυτή την μεταλλευτική δραστηριότητα. Από εκεί πέρα έχει υποθεί, καλά θα τους κάνετε όλους τους μελισσοκόμους. Η απάντηση είναι ότι ναι, τους μεταλλορύχους μπορούμε να τους κάνουμε μελισσοκόμους. Είναι εύκολο να τους κάνουμε. Και θα τους σώσουμε και αυτούς και τα παιδιά τους. Αλλά τους μελισσοκόμους δεν μπορούμε να τους κάνουμε μεταλλορύχους, γιατί έχουν μάθει να ζουν πάνω από τη γη, έχουν μάθει να σέβονται το περιβάλλον, να περιποιούνται και να προσφέρουν στο περιβάλλον και όχι να κόβουν και να θανατώνουν το περιβάλλον. Αυτά είχα να πω. Απλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Θρασιβούλου. Είναι αλήθεια ότι είναι το 70% της πανελλήνιας παραγωγής μελιού, το 65%? Το 65% της ελληνικής παραγωγής σε μέλι είναι το πευκόμελο. Είναι το πευκόμελο. Αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος παράγεται σε Χαλκιδική. Γιατί όλα τα μελίσια μαζεύονται από την Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα μαζεύονται σε Χαλκιδική. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Χρήστο Ελευθεριάδη, αναπληρωτή καθηγητή τομέα πυρηνικής φυσικής και στοιχειωδών σωματιδίων του Αριστερού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ελευθεριάδης προτίμησε ως θέμα και παρουσίαση σήμερα ερωτήματα ενός ενημερωμένου πολίτη. Ναι, ή το PPT ή το PDF. Λοιπόν, ο τίτλος της ομιλίας είναι αυτός. Τα ερωτήματα θα θέσω. Μερικά απαντήθηκαν κιόλας. Ναι, μερικά απαντήθηκαν κιόλας. Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι το τι συνιστά τον εθνικό πλούτο. Επειδή μιλάμε γενικώς και αορίστως πολλές φορές, ας το θυμηθούμε. Καταρχήν να σημειώσω ότι ο εθνικός πλούτος είναι εθνικός όταν η εκμετάλλευση του γίνεται προς όφελος της κοινωνίας. Πολύ βασική υπόμνηση αυτή. Είναι ο ορυκτός πλούτος, είναι ο ενεργειακός πλούτος ο ήλιος και ο αέρας, είναι η δημόσια γη και περιουσία και είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις και ορδοφόρες. Είναι πλούτος. Αυτές που είναι ζημιογόνες δεν είναι πλούτος, είναι φτώχεια. Όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπω να βρίσκονται σε κίνδυνο σήμερα στην Ελλάδα. Και υπό μια μεταφορική έννοια, εθνικό πλούτο συνιστούν και ένας δημόσιος τομέας που λειτουργεί ασφαλώς και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Το οποίο το κάνουν οι πολιτικοί, άμα είναι σαφές, καθαρό και έντιμο. Τα δύο τελευταία και κυρίως το θεσμικό πλαίσιο της χώρας θεωρώ ότι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που κάνουν οι πολιτικοί δηλαδή. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλο πρόβλημα και το σημειώνω, επειδή πιστεύω ότι όλα από εκεί ξεκινούν. Όλα από εκεί ξεκινούν, το θεσμικό πλαίσιο ξεκινούν. Όταν το κάνουν ανεπαρκής έως επίορκη πολιτική, έχουμε βαρύ πρόβλημα. Για τις εξορίξεις χρυσού τώρα. Τα ερωτήματα τα οποία έχω σημειώσει. Αυτή είναι μια ομιλία που έχει περίπου φτιαχτεί η δομή της εδώ και 1-2 χρόνια. Έχετε κατά νου. Οικονομικά ως προς την παραχώρηση. Το ιστορικό δηλαδή. Οικονομικά ως προς τα μεταλλευτικά δικαιώματα. Υπάρχει ιστορικό και εδώ. Περιβαλλοντικά σεισμικότητα έχουν αγγιχθεί από προλαλήσαντες. Η τεχνολογία και η κλίμακα εφαρμογής, θέσεις εργασίας και οι κοινωνικές συνέπειες
που από πάντα το ονόμαζα το σημαντικότερο πρόβλημα και το βλέπω σήμερα να επιβεβαιώνεται δυστυχώς. Το ιστορικό. Στις 9 Δεκεμβρίου, ακριβολογώ πάρα πολύ, προσέξτε, ιδρύεται Ελληνικός Χρυσός, με το ηχό κεφάλαιο 60 χιλιάρικα, μέτοχος κατά 99,99%, ο ιδιοκτήτης Σάκτορ, του ομίλου Ελληνικής Τεχνοδομικής. Στις 12 Δεκεμβρίου, σε 3 μέρες, μεταβιβάζονται, με απόφαση τότε του Υπουργείου του κ. Πάκτα, μεταβιβάζονται από την TVX στο δημόσιο, από την TVX στο δημόσιο και από το δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός, όλη η περιουσία που αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, το έδειχνε ο κύριος Βαρδουλάκης εδώ πέρα, 200 σελίδες εκεί πέρα μέσα είναι η περιγραφή της περιουσίας. Αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε ότι στις δύο μέρες που μεσολάβησαν, η TVX ήταν πτωχευμένη, άρα δεν μπορούσε να κάνει καμία πράξη. Οι 400 εργαζόμενοι που είχαν κάνει αγωγές στην TVX, τις απέσυραν όλοι. Έτσι, ξεπτώχευσε η TVX, μεταβίβασε στο δημόσιο και ξαναπτώχευσε. Και το δημόσιο μεταβίβασε στην Ελληνικός Χρυσός. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Όλα αυτά με ενορχίστρωση από τον τότε υπουργό. Αυτό είναι το ιστορικό. Τι περιλαμβάνει η περιουσία. Να μην τα περιγράψω. Είναι πολύ συνοπτικά γράφονται. Δεν χρειάζεται να ονομάσουμε. Έχει και 310 κατοικίες στο στρατόνι, αν σας φαίνεται ενδιαφέρον. 310 σπίτια εκεί εδώ πέρα μέσα δηλαδή. Περιλαμβάνει και όλα αυτά που γράφει. Και κάπου εδώ πέρα μέσα έχω σημειώσει αυτό το συμπύκνωμα, το στόκ 270.000 τόνων συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη, 250.000 ουγγιές χρυσού περίπου. Αυτό το πράγμα μεταβιβάστηκε και αυτό. Αυτό δεν ανήκε στην TVX. Αυτό δεν ξέρω πώς μεταβιβάστηκε. Όπου και να ρώτησα δεν κατάφερα να μάθω. Αυτό ανήκε, ήταν πριν, το ανέφερε νομίζω ο Τόλης Παπαγεωργίου, ότι ανήκε στην προηγούμενη εταιρεία, πήγε στην Εθνική Τράπεζα και την ΕΤΒΑ που ήταν οι δανειοδότριες, άρα αυτές κατήχαν πλέον το, ας το πούμε, αυτό τον πλούτο, πώς μεταβιβάστηκε αυτό στην Ελληνικός Χρυσός, δεν κατάλαβα. Δεν ανήκε στην TVX μέχρι τότε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Όλα αυτά μεταβιβάστηκαν με τον πολύ ενδιαφέροντα όρο ότι δεν φέρεται καμία ευθύνη, δεν φέρει καμία ευθύνη Ελληνικός Χρυσός για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και αφήνω το παρελθόν και εγώ αν πήγαινα να αγοράσω μια τέτοια επιχείρηση θα έλεγα παιδιά δεν ξέρω τι κάνετε στο παρελθόν, εγώ από εδώ και πέρα με νοιάζει. Εγώ θα είμαι σωστός από εδώ και πέρα. Έλα όμως, που ο κύριος Πάκτας προσέθεσε τον όρο ότι δεν θα φέρει ούτε για μελλοντικά προβλήματα καμία ευθύνη η εταιρεία, αρκεί γενεσιουργός της αιτία να εκτιμηθεί ότι ανάγεται στο παρελθόν. Αρκούντος, όπως καταλαβαίνετε, ασαφές. Και διερωτώ με τέτοια εφιαλτική όρη σε ποια στοιχειωδώς δημοκρατική χώρα μπορούν να υφίστανται, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπανανία και κάτω. Μπανανία και κάτω. Λυπάμαι που το λέω, με θλίψη το λέω. Λίγο αργότερα μεταβιβάζεται το 30% της Ελληνικός Χρυσός αντί 178 εκατομμυρίων. Μπαίνει η European Goldfields στο παιχνίδι. Αν κάνετε τις πράξεις που έκανε ο κύριος Βαρδουλάκης λίγο πολύ, βγαίνει ότι η εταιρεία αξιολογήθηκε λίγο μετά για 590 εκατομμύρια. Λίγο μετά μιλά. Το ερώτημα ακριβώς το είχε ο κύριος Βαρδουλάκης έτσι ακριβώς γραμμένο. Πώς την πούλησαν για 5-11 εκατομμύρια. Αργότερα μεταβιβάζεται η European Goldfields, είναι λίγο μπερδεμένο το σήμα, δεν έχει σημασία, στην Eldorado Gold. Έτσι. Η αξία τώρα έχει φτάσει στα 2,2 δις. Γιατί, πώς, η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Μόνο πλήρωσε η Ελλάδα. Η εξορίξη της Eldorado είναι σε διάφορες χώρες εκτός Καναδά, τα γραφεία της είναι μόνο στον Καναδά. Βραζιλία, Κίνα, Τουρκία, είναι το Όβατσεκ λίγο παρακάτω, απέναντι στη Σμύρνη εκεί, Ελλάδα, Ρουμανία. Το χαρακτηριστικό της ότι είναι low cost. Δεν φαντάζομαι ότι πληρώνει ευχαρίστως για το περιβαλλοντικό κόστος. Σε αυτή την περίπτωση όπως καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα λοιπόν μηδέν. Πλήρωσε κιόλας. Δεν ξέρω αν το έχω σημειώσει παρακάτω. Η Ελλάδα πλήρωσε κιόλας γιατί όταν οι εργαζόμενοι, ας το πούμε, βγήκαν στην ανεργία και μετά τους ξαναπροσέλαβε ο Ελληνικός Χρυσός, κάποιοι μείναν απ' έξω. Αυτή η απ' έξω φρόντισε ο κύριος Πάκτας. Και 40 χρονών άνθρωποι, ας πούμε, έκτοτε παίρνουν σύνταξη, τα πληρώνει όμως το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, δηλαδή, όλοι εσείς. Και εμείς. Πολλά λεφτά. Και αυτά. Όταν επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βρήκα αστείο, ξέρετε, μόνο 15 εκατομμύρια παραπάνω τους έβαλε. Αλλά λέω, ντεφι να γίνει, 15 εκατομμύρια. Προσέφυγε ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Ακατανόητο, εστάθη αδύνατο να καταλάβει την απάντησή του. Την είχε γράψει ο κύριος Βαρδουλάκης και προχωρώ για το γρήγορα. Το νόμιμο να είναι ηθικό είναι ερώτημα που μας απασχολεί όλους τον τελευταίο καιρό, όπως ξέρετε. Τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
Η επένδυση τώρα εδώ είναι το καλαμπούρι της υπόθεσης. Η επένδυση έχει, μαύρο δηλαδή, έτσι, η επένδυση έχει προβληθεί ως υγιής και πολύ κερδοφόρος με τιμή χρυσού στα 425 δολάρια. Τώρα το ερώτημα είναι τι θα πάρει η Ελλάδα ως τα 1600 που έχει φτάσει η τιμή. Η απάντηση είναι τίποτα. Σχεδόν τίποτα μάλλον. Πριν από λίγο εδώ πέρα έγραφε αυτή η διαφάνεια τίποτα. Προσφάτως την έκανα σχεδόν τίποτα, διότι ο κύριος Μανιάτης ανακοίνωσε με τα βαΐων και κλάδων ότι βάλαμε μεταλλευτικά δικαιώματα. 5%, 6%. Αν διαβάσετε τα ψηλά γράμματα, θα διαπιστώσετε ότι το 5 και 6% αφορά το μετάλλευμα που βγαίνει έτσι από τη γη. Όσο βάζεις προστιθέμενη αξία σε αυτό, το ποσοστό πέφτει. Βάζεις λίγη προστιθέμενη αξία, πάει στο 3%. Και αν φτάσει στις πλάκες χρυσού, το μεταλλευτικό δικαίωμα κατεβαίνει στο 1,5%. Όταν ακούτε 5 και 6, μην το πιστεύετε. Στην πλάκα χρυσού είναι 1,5%. Αυτό σημαίνει, αν κάνετε τις πραξούλες σας, 25 δολάρια στα 1700 που παίζει σήμερα η Ινδιά. Αυτά θα πάρει η Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, ποιος Έλληνας που σέβεται τη χώρα του το δέχεται αυτό, δεν ξέρω. Εγώ κάνω μια πρόταση. Επειδή ξέρετε, όλος ο καημός, έχετε παρατηρήσει πόσο λυσαλέα κυνηγάνε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Φαντάζεστε ότι αν κάποιος ερχόταν στην Ελλάδα να κάνει μια επένδυση, να φτιάχνει υπολογιστές ή να φτιάχνει ένα προϊόν που έχει υψηλή τεχνολογία, κάτι οτιδήποτε, αν έβρισκε τόση αντίδραση, θα επέμενε? Όχι. Μόνο αυτοί επιμένουν. Γιατί επιμένουν με τόση μανία? Όταν τέτοιο μίσος βγαίνει στην κοινωνία, τέτοια προβλήματα, έχει σπάσει ο κοινωνικός ιστός, έχουν γίνει τόσα και τόσα. Γιατί επιμένουν και φτάνουμε να ακούμε τον Καναδό πρέσβη προχτές, αυτό το φοβερό, ή εχθές ήταν. Θέλετε, δεν θέλετε, λέει. Θέλετε, δεν θέλετε, το είπε στον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τις άδειες τις πήραμε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει. Τρελαίνομαι. Δεν ξέρω. Ντρέπομαι. Τρελαίνομαι. Ντρέπομαι για τη χώρα μου. Θέλετε, δεν θέλετε. Είναι τα πολλά λεφτά. Κάνω μια πρόταση. Επειδή είμαι και γαλαντόμος. 425 θέλετε, παιδιά. Πάρετε 500. Και από τα 500 και πάνω όμως, το 80% θα το παίρνει το ελληνικό κράτος. Εσείς θα παίρνετε το 20%. Πάλι θα παίρνετε 700 δολάρια στην Ινδιά. Πολλά λεφτά. Δεν είναι τίμιο deal. Είναι σίγουρα. Πείτε το τους. Θα τρελαθούνε. Αυτοί θέλουν τα 1700, δεν θέλουν τα 700. Περιβαλλοντικό ζήτημα. Όλο αυτό το κατεβατό, ακούσατε πολλά. Πάνω σε αυτό θα τα περάσω γρήγορα εκ των πραγμάτων, διότι έχετε ήδη γνώση του θέματος. Εδώ πέρα φαίνονται τα φράγματα, αυτά τα φοβερά, 140 μέτρα ψηλά, είναι και ένα το δεύτερο παραπέρα στις φουγγές, 140 μέτρα ύψος. Μίλησα σε μια πρόσφατη εκδήλωση, όπου υπήρχαν και εκπρόσωποι του ΙΜΕ και εκπρόσωποι της εταιρείας, όλα αυτά υπήρχαν, όπως θέλετε. Και άκουσα τον κύριο μελετητή να λέει εκεί πέρα, καθησυχάζοντας το κοινό, ότι μα ξέρετε, λέει, εμείς εδώ πέρα, λέει, τι θα αποθέτουμε. Είναι ψέματα αυτά που λένε ότι θα αποθέτουμε λίμματα και waste και δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Χώμα θα αποδίδεται εκεί πέρα μέσα. Και αν δεν χρησιμοποιούμε εδώ πέρα, χωματάκι του Θεού. Παράζεσαι όταν ξέρεις πέντε πράγματα, διότι όταν ξέρεις ότι όλο αυτό το προϊόν έχει λιοτριβηθεί, άρα είναι σκόνη, δεν έχει συνεκτικό ιστό. Οι δυνάμεις συναφίας δηλαδή ανάμεσα στους κόκκους είναι ελάχιστες. Μιλάει για 20% υγρασία. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό. Βρέχει, η βροχή πέφτει πάνω του. Από κάτω, σύμφωνα με τη μελέτη, διότι όλοι σύμφωνα με τη μελέτη μιλάνε, θα υπάρχει στεγάνωση με 60 πόντους αργυλώδες υλικό, που δεν είναι υδατό περατό. Άρα, ό,τι υγρό πέφτει εκεί πέρα πάνω θα μένει. Η υγρασία 20% θα μείνει, αδερφέ. Άμα βρέξει ο Θεός, θα ανεβεί και το νερό θα γίνει πιο πολύ από τη σκόνη που έχει εκεί πέρα μέσα. Αλλά και λιγότερο να μείνει η σκόνη που δεν έχει δυνάμεις συναφίας μεταξύ τους, και δεν τα καταλαβαίνει όποιος καταλαβαίνει λίγο φυσική στερεάς κατάστασης, θα λειτουργήσει εκρηκτικά σαν υγρό υπό ορισμένες συνθήκες. Είναι δυνατόν να ισχυρίζονται για να καθησυχάσουν τον κόσμο ότι χώμα θα αποθέτουμε εκεί πέρα? Λένε ψέματα. Είναι ξεκάθαρο. Το άλλο φράγμα, εντάξει, τα γνωστά. Λίγο πιο βόρεια, αν κοιτάξετε, είναι τον Μπαϊαμάρ εκεί ψηλά. Και βλέπετε τα χρυσοφόρα στρώματα πως κατεβαίνουν, καταλαμβάνουν σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα και βλέπετε πως φτάνουν ως τη Σμύρνη. Τη φωτογραφία την είδατε και πριν. Το Μπάια Μάρε θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ατύχημα στην Ευρώπη μετά από το Τσερνόμπιλ. Εδώ σκοτώθηκαν και άνθρωποι. Άλλο εδώ πέρα στην Ισπανία. Έβαλα μόνο τα ευρωπαϊκά για να μην αρχίσουμε να δείχνουμε Νότια Αμερική και Αφρικές και τέτοια, όπου θα
ρίξει το μάτι σας. Αλλά υπάρχουν και στη Σουηδία και προσφάτως στη Φιλανδία και μάλιστα σοβαρότατο, όσο και να προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Δεν μιλάμε για άλλες χώρες. Ποιος θα ισχυριστεί ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια ατυχήματα εδώ πέρα? Να σας πω ότι από την περιοχή κάτω περνάνε δύο σεισμικά ρήγματα τα οποία ενώνουν το ρήγμα της Βόλυβης, το γνωστό που έδωσε το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, με το ρήγμα του Βορείου Αιγαίου που είναι πολύ μεγάλο και επικίνδυνο. Κάθε 30 χρόνια εδώ πέρα μπορεί να δώσει 7 ρίχτερ ή κάθε 50 ξέρω. Και έχει πολλά χρόνια να δώσει. Ποιος μου λέει ότι δεν θα δώσει σεισμό εδώ πέρα και θα αντέξουν αυτά τα φράγματα, τα χωμάτινα? Άμα κάνετε τους λογαριασμούς, ειδικά για το αργυλώδες ειδικό, το αργυλώδες υλικό που θα κάνει την στεγάνωση, θα τρελαθείτε με τα νούμερα. Χρειάζονται 600.000 φορτηγά υλικό. Από πού θα το φέρουν, πότε και πώς κτλ. Δεν μπορείς να πιστέψεις δηλαδή αυτά τα οποία λένε οι μελέτες τους. Χρήστο, είναι ψεύτες και για την ποιότητα της αργύρου. Είναι εκτός. Μας έχει να τα μάθουν και να φύγει. Είναι ψεύτες. Έρχομαι στην τεχνολογία τώρα. Διότι η τεχνολογία εδώ πέρα θα είναι flash melting. Ας τη δούμε λίγο. Δεν θα είναι κιάνιο. Κιάνιο θα είναι στη Θράκη όμως, υπόψη. Προσέξτε, εδώ πέρα, αν ακούσετε έναν μελετητή, θα σας πει ότι μα εμείς δεν βάζουμε κιάνιο. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, ρίχνει το κιάνιο στο πύρτο εξώτερων. Μα τότε ρε φίλε, για διατερία είναι. Στη Θράκη γιατί το βάζεις? Απλά εδώ θα είναι λίγο. Κυριάκο, εδώ θα είναι 2.000 τόνοι θα χρησιμοποιηθούν εδώ πέρα, αλλά στη Θράκη θα πάμε στις 5.500 με 6.000 τόνους. Για τρελά νούμερα μιλάμε. Κύριε Ελευθερία, θα σας αρκέσουν 5 λεπτά ακόμη? Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα είναι ότι ο Αριστοτέλης, που είναι και το θέμα λίγο πολύ, λέει κάτι πολύ βασικό. Η αντίφαση, λέει, είναι η κυριότερα αιτία εκ της οποίας αποκαλύπτεται το ψεύδος. Και στην περιοριστική τους μελέτη θα βρείτε πάρα πολλές αντιφάσεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή μεταξύ κυανίου και flash melting. Εδώ πέρα αυτή η τεχνολογία, λοιπόν, flash melting, είναι τεχνολογία πολύ ψεύδους χαλκού. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνει τη χρήση κυανίου, απλά όχι σε τόσο μεγάλα ποσά όσο θα είναι στο πέραμα. 2.000 τόνοι περίπου θα είναι στη 15ετία για τις σκουριές. Όχι για τις σκουριές, όπως το είχε πει ο κ. Παναγιώτοπουλος για τα άλλα δύο εργοστάσια, στον εμπλουτισμό. Ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα. Έτσι. Και όποιος καταλαβαίνει λίγο φυσική και τεχνολογία, ξέρει τι θα πει το πρόβλημα της κλίμακας. Αν κάνεις κάτι μικρό που δουλεύει, που αυτό δεν έχουν κάνει, αλλά αν το κάνεις κάτι μικρό που δουλεύει, κατά κανέναν τρόπο αυτό δεν αποδεικνύει ότι θα δουλέψει και το μεγάλο. Το ξέρω από εμπειρία και από την πυρηνική φυσική. Όταν οι Γάλλοι κάνανε ένα μεγάλο αντιδραστήρα 3 γιγαβάτ ταχαίων νετρονίων και πιστεύαν ότι αυτό θα είναι το αστέρι της τεχνολογίας της πυρηνικής. Μέσα σε μερικούς μήνες το κλείσανε. Ήταν αδύνατο να το ελέγξουν. Σε μικρή κλίμακα το είχαν κάνει και δούλευε. Στη μεγάλη, επειδή κάναν τεράστιο βήμα, τα χάσανε. Πάντου έτσι συμβαίνει. Τεχνολογία περιλαμβάνει ανάμειξη μεταλλευμάτων και σημαντική πηγή ενέργειας είναι η καύση θείου. Να εξειδικεύσω λίγο εδώ πέρα. Το προϊόν, το διοξίδιο του θείου, κατακρατείται υποτίθεται προς παραγωγή θηλυκού οξέως. Ποσότητες δεν μπορεί να τις απορροφήσει όλη η παγκόσμια ζήτηση. Προσέξτε όμως, το διοξίδιο του θείου βγαίνει σε μοριακή μορφή. Δεν μπορείς να το κρατήσεις με φυσικές μεθόδους, μόνο με χημεία κρατιέται. Με κατεωνισμό, νερά κτλ. Ισχυρίζονται ότι το ποσοστό κατακράτησης θα πιάσει το 99,998%. Το νούμερο είναι πέρα για πέρα ανέφικτο. Πέρα για πέρα ανέφικτο. Κατά τάξεις μεγέθους. Όχι κατά 5, 10 και 20%, κατά 10 και 100 φορές. Και με βάση αυτή την κατακράτηση, επειδή είναι τόσο τεράστια τα ποσά του θείου που θα καίγονται, θα διαρρέσουν πάλι στην ατμόσφαιρα 150 τόνοι το χρόνο. Εγώ σας λέω ότι θα είναι πάνω από 1.000. Θα υπογράψουν μια εγγυητική επιστολή ότι άμα φύγουν πάνω από 200 τόνοι, ρε αδερφέ, θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή? Δεν θα το υπογράψουν με τίποτα. Να είστε σίγουροι. Αυτό όμως σημαίνει για μένα ότι, ξέρετε, λίγο πολύ το άφησε και, και εδώ οι συνομιλητές να υποθεί ότι πιθανόν δεν θα περπατήσουν στο flash melting, γιατί δεν μπορούν να το περπατήσουν. Άρα ή κυάνιο θα παίξει ή το άλλο που είπε ο Τόλης, θα τα στέλνουν έξω χωρίς την πυρομεταλλουργία, με βάση την οποία πήραν την περιβαλλοντική τιμή ΠΕ. Υπάρχει και πολύ αρσενικό στην υπόθεση, που δεν το συζητήσαμε πολύ. Το αρσενικό αυτό θα βγει στην ατμόσφαιρα, θα πάει πάνω στα φύλλα, θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά και όλοι ξέρετε τι δηλητήριο είναι. Σας λέω ότι οι συγκεντρώσεις του αρσενικού ήδη είναι πολύ μεγάλες. Το γνωρίζω από μετρήσεις που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Θα δημοσιευτούν επισήμως σε περιοδικό εγχρόνο σύντομα, εντός των επόμενων μηνών. Είναι πολύ μεγάλη η συγκεντρώση του αρσενικού και τα όρια του είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στο νερό είναι 10 ppb, parts per billion. Μέρη στο δισεκατομμύριο, όχι στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο.
η περιεκτικότητα των συμπυκνωμάτων είναι πολύ υψηλή, 11%. 11%. Δεν υπάρχει πυρομεταλλουργία στον κόσμο, στην Ευρώπη, που να δουλεύει πάνω από 0,5%. Στην Αφρική υπάρχει μία που δουλεύει μέχρι 5%, όπως διάβασα. Καμία πάνω από 5%. Πώς αυτοί θα δουλέψουν με το αρσενικό? Με τις κλίνες βαναδίου που λένε δεν θα δουλέψουν, θα δηλητηριαστούν, είναι σίγουρο. Δεν δουλεύει δηλαδή η μελέτη τους. Και αυτό το λέω εγώ που δεν είμαι καν, ξέρετε, ειδικό στο θέμα, έτσι. Τεχνικές γνώσεις έχω βέβαια 5-10 και καταλαβαίνω και λίγη φυσική, αυτό είναι. Έτσι. Δεσμεύεται η εταιρεία, τι θα γίνει? Όχι σίγουρα. Θέσεις εργασίας. Είναι 700, θα γίνουν 1.300. Οι παράλληλες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τη δική τους μελέτη, θα είναι καμία 700. Κάποιοι βγαίνουν και λένε 5.000. Πού βγαίνεις και το λες, αφού στη μελέτη σου την ίδια λέει 700. Πού είναι 5.000, αφού τι θα είναι αυτές τις θέσεις εργασίας? Κλαμπ, να μην πω τι άλλες δραστηριότητες. Τι θα είναι? Κάουτσες, κάουτσες για τους εργάτες. Τι θα είναι, δεν ξέρω. Θέσεις που χάνονται. Ο κύριος Σοδημιώτης μου έδωσε νούμερα που τα ζητάω εδώ και καιρό, ξέρετε, αλλά δεν τα ζητούσα από τη δική τους πλευρά συνέχεια, αλλά ποτέ δεν τα δίνανε. Και ρισκάρισα σε κάποια προηγούμενη δήλωση και εξετίμησα και είπα ότι εγώ εκτιμώ, λέω, ότι λέτε ότι θα δημιουργήσετε 1.300-2.000 θέσεις εργασίας, θα καθούν 10.000. Μπορείτε να με διαψεύσετε? Έχετε μελέτη που να με διαψεύει? Εσείς θα τη φέρετε, όχι εγώ. Φυσικά δεν υπήρξε ποτέ απάντηση. Η απάντηση δόθηκε τώρα και όπως καταλαβαίνω και εμπεριστατωμένη. Με όχι εκτίμηση σαν τη δική μου, υπολογισμούς σωστούς. Ποιες δραστηριότητες θα πληγούν, ποιες θα χάσουν κάθε πιθανότητα να αναπτυχθούν επίσης. Όλοι βλέπουν, και αυτά δεν χρειάζεται να τα πω, για την κτηνοτροφία σας λέω ότι το 70% του κρέατος που τρώμε, του βούλιου κρέατος, το εισάγουμε. Το εισάγουμε. Το κατέβασα πρόσφατα, ξέρετε, νόμιζα ότι είναι 88% και το κατέβασα για να μην φαίνεται μεγάλο. Δηλαδή το περιόρισα κιόλας. Αλλά είχα το νούμερο και αυτό που λέτε. Τελικά το 88 ισχύει δηλαδή. Θα το επαναφέρω στην... Άρα ξέρετε πιο πολύ το θέμα από μένα. Για την υδροφόρο ρούζα δεν θα μιλήσω. Θα τα πει πολύ καλά και καλύτερα από μένα ο φίλος ο Κώστας Κατσιφαράκης που είναι και ειδικό στο θέμα. Ο τουριστικός τομέας συζητήθηκε και τον περνάω στα γρήγορα. Εδώ πέρα θέλω να πω δύο λόγια. Οι εργαζόμενοι δεν σκέφτονται τι θα στερήσουν από τους συμπολίτες τους ή τους συντοπίτες τους. Πόσοι θα χάσουν τη δουλειά τους εκεί πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να θυμίσω αυτό το παράδειγμα της Ανάβρας, γιατί με είχε συγκινήσει όταν άκουσα εκείνο τον κοινοτάρχη να λέει τι έκανε σε εκείνο το μέρος. Έτσι. Καλά. Ναι, με συγκίνησε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Πήγε εκεί πέρα φιλοκερδός και έκανε το χωριό του, ας πούμε, ένα μέρος όπου δεν υπάρχει σπίτι που να έχει εισόδημα κάτω από 30.000 το χρόνο. Τι άλλο να πω. Η Χαλκιδική αυτή η περιοχή έχει πιο πολλά πλεονεκτήματα. Έχει πιο πολλά πλεονεκτήματα. Έχει τον Αριστοτέλειο, έχει το Άγιο Όρος. Δεν είναι στο πουθενά. Γιατί δεν αφήνεται να αναπτυχθεί? Βέβαια, δεν είχε τον κοινοτάρχη που είχε Ανάβρα, είχε τον κύριο Πάχτη. Τι είδους παράλληλες δραστηριότητες, το περνάω γρήγορα και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε. Η όλη ιστορία, όχι, χαρακτηρίζεται σαφώς αποδεδειγμένα πλέον σκάνδαλα. Και θεωρώ ακόμη πιο σκανδαλώδες το γεγονός ότι τα παρακάμπτουν. Η λεγόμενη επένδυση έχει προβλήματα όλα αυτά τα οποία σημειώνω και τα οποία συζήτησα. Και το κοινωνικό για μένα είναι το σημαντικότερο, αυτό το μίσος στην περιοχή, που είναι γραμμένο πριν από 2 χρόνια, ξέρετε. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Φαινόταν που θα πάει το πράγμα. Έτσι, και μερικές απλές σκέψεις. Εγώ είμαι απόλυτα θετικός προς παραγωγικές επενδύσεις. Θέλω να διαχωρίσω λίγο τις επενδύσεις, γιατί να τις ξεχωρίζουμε. Στην Ελλάδα η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και ο χώρος που έχει τρέξει αυτό το πράγμα, γιατί η Eldorado Gold δεν ξεκίνησε με ξένους, ξέρετε. Με ανθρώπους από εδώ πέρα μέσα ξεκίνησε. Αυτή η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα τι κυνηγάει όλο? Παραχωρήσεις. Δώσουμε ένα δρόμο να παίρνω τα διόδια, δώσουμε ένα μεταλλείο να εκμεταλλευτώ, δώσουμε τα σκουπίδια να παίρνω με τον τόνο την αμοιβή μου. Κάνε ρε φίλε ένα εργοστάσιο που να κάνει καρφίτσες να τις εξάγεις. Να κάνεις κάτι και να το εξάγεις. Μια παραγωγική επένδυση. Μια υγιή θέση εργασίας να φτιάξεις. Κάνε κάτι. Γιατί δεν κάνετε ποτέ κάτι τέτοιο και όλο κυνηγάτε συμβάσεις παραχώρησης? Έτσι. Είναι ευχής έργων οι επενδύσεις που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, αυτές που θα έρθουν, να αφήνουν και κέρδους στους επενδυτές. Χωρίς κίνδυνο δεν γίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αν γίνεται σε βάρος της κοινωνίας. Το κέρδος της κοινωνίας καθορίζει αν μια επένδυση θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και τέλος.
κύριε Λευτεριάδη, όχι όμως για το ζήτημα του χρόνου. Κύριε Κατσιφαράκη, σας καλώ στο βήμα. Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιπλέον και με την ιδιότητα του Συντονιστή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέματα αηφορίας και υδατικών πόρων. Ο τελευταίος ομιλητής πρέπει να έχει μια μεγάλη αρετή, να είναι σύντομος. Θα προσπαθήσω πράγματι να είμαι σύντομος, άλλωστε υπόθηκαν περίπου τα πάντα. Δύο λόγια μόνο για την αηφορία και δύο λόγια για τους υδατικούς πόρους. Και όπως η περιστορία από εδώ θα διαβάσω τι λέει η ίδια η εταιρεία. Λέει λοιπόν η εταιρεία για την αηφορία: το έργο σε εθνική και διεθνή κλίμακα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα, καθώς επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλο ή εν μέρη τα οικονομικά χαρακτηριστικά και τον αναπτυξιακό πρότυπο μέσω πλήρους αξιοποίησης των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων και την παράλληλη έρευνα για την επέκταση των γνωστών κοιτασμάτων και των προσδιορισμών νέων. Τι μας λέει δηλαδή? Όπου θα βρίσκουμε κάτω από μισό γραμμάριο τον τόνο χρυσό, θα πάμε να το σκάβουμε και θα το παίρνουμε. Αυτό δεν μου φαίνεται εμένα υφόρο. Μπορεί να είναι ωφέλιμο για την εταιρεία και θα μείνει πολλά χρόνια και θα βγάλει πολλά λεφτά, αλλά στον τόπο δυστυχώς θα το αλλάξει τα φώτα. Και δεν μιλάμε για την έρημο της Φιλανδίας, της παγωμένης κλάσης της Φιλανδίας, δεν μιλάμε για την έρημο της Αυστραλίας, μιλάμε για τον παράδεισο του Θεού με όλα τα πλεονεκτήματα που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, είναι μία εφορική η επένδυση, θα κάνει η επένδυση εντός πολλών εισαγωγικών, δεν θα αξιοποιήσει τον τόπο, δεν θα αφήσει να αναπτυχθεί πραγματικά σωστά και με συνέχεια αυτή η περιοχή. Εκείνο που θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί είναι η ειδικότητά μου, είναι τα νερά. Γιατί το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ακούω αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του ΙΓΜΕ ότι πρέπει να γίνει επένδυση, διότι τα διάφορα είναι 25 δις. Καταρρίφθηκε αυτό τι σημαίνει για το ελληνικό κράτος, κάθε άλλο παρά 25 δις είναι. Και γιατί το θέμα των υδατικών πόρων είναι λυμένο. Διάβασα λοιπόν πολύ προσεκτικά τη μελέτη του ΙΓΜΕ που την έδωσε ο φίλος ο Χρήστος Ελευθεριάδης και μπορώ με τα λόγου γνώσης να πω ότι δεν συμφωνώ με το συμπέρασμά τους. Δηλαδή, κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει και να μην είναι ειδικός ότι αν κατεβάσει τα υπόγεια νερά κατά 700 μέτρα σε μια μεγάλη περιοχή, και μιλάω για τις Κουριές, δεν θα μιλήσω για την Ολυμπιάδα, για την ενωτική σύραγγα που Μαντέμ Λάκου Ολυμπιάδας που και εκείνη θα δημιουργήσει προβλήματα στους θετικούς πόρους, θα μιλήσω μόνο για τις Κουριές. Εκεί λοιπόν θα κατεβούν 700 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας τα υπόγεια νερά. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτό δεν θα έχει επίπτωση. Μιλάνε για εισπίεση. Όμως τα 2 εκατομμύρια και τον χρόνο, κάτω στους υπολογισμούς της μελέτης και της εταιρείας, θα καταναλώνονται στην μεταλλευτική βιομηχανία. Δεν θα επαναφέρονται κατά κανένα τρόπο. Το πλεονάζουν το πάνω από τα 2 εκατομμύρια μέχρι τα 3,5-4 εκατομμύρια που χρειάζονται κατά τους υπολογισμούς τους για να κατεβάσουν τη στάθμη όσο χρειάζεται για να κάνουν την εξόριξη εν ξηρό. Αυτό υποτίθεται θα εισπιεστεί. Και έχω πρόβλημα πού θα γίνει αυτή η εισπίεση. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά πού θα γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή όπου ένα μεγάλο μέρος των υδροφορέων είναι ρηγματωμένος. Αυτό είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που δεν μπόρεσε να μας διαφωτίσει η μελέτη για το πώς θα γίνει. Και πέρα από κάποια τεχνικά προβλήματα που δεν θέλω να επιμείνω, ότι το κάπου αναφέρει ότι το 70 και το 40 κάνει 100, ενώ κάνει 110, αυτό είναι αριθμητικό λάθος, ούτε για το υπολογιστικό λάθος με τον οποίο βγάζουμε ότι δεν θα θυγούν οι γεωτρήσεις του παλαιοχώρου και στην νεοχώρη, είναι υπολογιστικό λάθος. Πιστεύω ότι έγινε ενδύμως από τους μελετητές, αλλά είναι λάθος. Το θέμα για μένα το κύριο είναι ότι συνυπολογίζουν υπόγειους και επιφανειακούς θετικούς πόρους. Ακόμα και τις πλημμυρικές παροχές. Λένε ότι θα έχουμε από 10 έως 17 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι διάφοροι οικισμοί χρησιμοποιούν κάτω από ένα, εμείς θα πάρουμε 3 το πολύ, άρα γιατί έχετε πρόβλημα? Μα δεν είναι έτσι. Τα υπόγεια νερά είναι κάτω από 3. Τα υπόλοιπα είναι επιφανειακά νερά. Πώς θα τα πάρεις χωρίς φράγματα αυτά? Και πού θα κάνεις τα φράγματα για να μπορέσεις να τα αξιοποιήσεις? Και τι ποιότητα θα έχει το νερό που θα συλλέγεται στα φράγματα όταν θα έχει κάνει, εφόσον βάλω την εισπίεση, τη διαδρομή και θα έχει πιθανότητα ρυπανθεί από τότε θα το έδαφος θα γίνει πιο διαβρόσιμο και θα έχει μολυνθεί αν κάνεις φράγματα και από τη σκόνη. Δυστυχώς λοιπόν η μελέτη του ΙΓΜΕ κατά τη γνώμη μου δεν έχει κάνει λανθασμένες παραδοχές, δεν έχει λάβει υπόψη της κάποιους σοβαρούς παράγοντες
και επομένως καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα που είναι μεν βολικό για την εταιρεία, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ευσταθεί επιστημονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.